Καλημέρα. Επιτέλους. Επιτέλους. Επιτέλους βγήκαμε. Βγήκαμε τα κουμπιά μας εκεί, τα τεχνικά μας. Τρόικα και κρατάει σήμερα. Κρατάει ο τον υπό πιέ. Στέριος ανεβασμένος Αναστασιάδης. Πολύ μου αρέσει αυτή η κυριούλα στο Open. Που, τα που εξηγεί. Τις ιστορίες τις κάνει στον πίνακα σαν άλλος Ράσμα Λουτσέσκου ή Δόνης. Και το φουλαράκι της και η μπλουζίτσα της, μια χαρά. Και το κραγιονάκι της. Γελάκια και διαγράμματα, μια χαρά. Χρύσανθος χαμογελαστός Σαλτίδης. Δεν ξέρω γιατί. Ημέρα κυπέλου σήμερα. Ένα βήμα. Περιμένει. Για να φτάσει ο Άρης στο τελικό ξανά και να πάρει το κύπελο. Περιμένει την πρόκριση. Μετά από μισό αιώνα. Την πρόκριση. Κώστας Μιλίχιος Κούσης μαζί σας. Μετά από μισό αιώνα. Δεν μισό. Εντάξει, αρχίσατε κοντά. Είναι πλέον. Πλέον. Μισό αιώνα και πλέον, Κρυζαβέ. Λοιπόν, είπαμε πριν βγούμε στον αέρα ότι δεν θα πούμε τίποτα για το πέναλτι. Ούτε λέξη. Τι να πεις. Ήταν πέναλτι. Ποιο πέναλτι. Μέχρι το SDNA έγραψε πέναλτι. Δεν είναι. Είναι ή δεν είναι. Τι. Είναι ή δεν είναι. Έλα ρε φίλε. Έλα ρε παιδιά. Στέλιο είναι. Είναι 100%. Χρύσαθε. Υπάρχει σπρόξιμο του Ινσούα με το χέρι πάνω στον Μπέλκα την ώρα που ετοιμάζεται να σουτάρει μέσα την μικρή περιοχή. Το γκολ του Βέλεθ στην Τούμπα ήταν ένα μέτρο πίσω ο Βέλεθ. Έτσι θα μιλάω. Όχι. Έτσι θα μιλάω. Όχι. Τι όχι. Για τη φάση αυτή, άστα παλιά. Παλιά κι εγώ έβαζα τρίποντα. Κάπως ακούγεσαι πάλι. Πάλι πόλεμο. Σε πολεμάνε κούση. Πάλι πόλεμο. Μόνο αλήθειες. Τέλος πάντων. Μόνο αλήθειες. Θα το βρω. Λοιπόν. Είναι ή δεν είναι. Δεν είναι πέναλτι, όχι. Η μπάλα χτυπάει πεντακάθαρα. Αν τώρα το κάθε ακούμπισμα χεριού σε αμυντικό. Δεν είναι μπάσκετ, παιδιά. Ακόμα και στο μπάσκετ. Μπάσκετ και αυτό δεν δίνει. Δεν δίνει. Μπάσκετ να είναι, κάνει το touch που λέμε. Πώς λέγεται. Να είναι και εγώ. Χρήσατε. Είναι και εγώ. Όταν ο επιθετικός βρίσκεται στο ύψος της μικρής περιοχής και ετοιμάζεται να σουτάρει και υπάρχει επαφή με το χέρι και σπρώξιμο του Ινσούα. Δεν στην φάση γιατί μάλλον δεν την είδε. Είναι ανατροπή. Εντάξει, είναι ανατροπή και πέναλτι. Η μόνη που λέτε ότι είναι πέναλτι είστε εσείς. Όλα τα site, ακόμα και το SDNA, γράφει ότι άκρος αμφισβητούμενο. Ακόμα και το SDNA το γράφει. Το SDNA αγαπάει το Παναθηναϊκό, εντάξει. Όχι. Λογικό είναι. Δεν υπάρχει, εντάξει. Είναι ή δεν είναι. Όχι. Άμα δώσει αυτό το πέναλτι στο Ολυμπιακό ΠΑΟΚ, θα ξαναχωρίσει την Ελλάδα στα δύο. Δεν υπάρχει. Θα βάλω. Καθαρά παίρνει την μπάλα. Και το χέρι που λες, που σπρώχνει, που λες, ναι, το βλέπεις από φωτογραφία μετά. Όχι, γιατί ψάξατε να βρείτε τι έκανε. Δεν το σπρώχνει καθόλου. Το βλέπω σε όλα τα replay. Και ο Πέλκας δεν είπε με σπρώχνει. Ο Πέλκας είπε μου χτυπάει το γόνατο. Μετά το τέλος. Ναι, το χτύπησε στο γόνατο, αλλά είναι παράλληλα με την ώρα που διώχνει την μπάλα. Υπάρχει φωτογραφία από το βίσκο στο γόνατο. Να μας πούν. Διώχνει την μπάλα και μετά μπορεί να έχουν και μια επαφή τα πόδια τους. Αλλά διώχνει την μπάλα. Το σπρόξιμο, το είδες. Δεν υπάρχει. Το σπρόξιμο, δεν υπάρχει. Έλα, δεν υπάρχει σπρόξιμο. Δεν υπάρχει σπρόξιμο. Εσύ, το, εσύ, εσύ την καθαρή κόκκινη του Πέλκα στο δεύτερο λεπτό την είδες. Που πάει με τη σκαριά. Την είδα. Α, δεν την είπατε όμως. Την κάρτα στον Μπούγκουρα την. Κόκκινη και εκείνη. Στο δεύτερο λεπτό κόκκινη, ρε Συστέριο. Στο δεύτερο λεπτό. Και μετά ο ίδιος παίκτης πάει και κλωτσάει το χέρι του Διούδη. Μαγιά όμως είναι ο Πέλκας. Τι λες τώρα. Ο διαιτητής είναι τραγικός συνολικά. Δίνει έναν ύπαρκτο πέναλτι, δεν δίνει μια κόκκινη στον Πέλκα, δεν δίνει μια κόκκινη στον Μπούγκουρα, σωστά το λες. Δεν δίνει τίποτα πάλι με το Γιαννούλη να ξαναπατάει αντίπαλο και να μην δίνει ούτε φάουλ. Τι άλλο δεν δίνει. Γενικά σφύριζε ό,τι να είναι. Ήταν τραγικός. Δεν είχε πρόθεση. Περαστικά. Εμένα γιατί περαστικά. Περαστικά. Φαντάζομαι δεν ήταν και το πιο καλό σου βράδυ. Το ότι κέρδισε τον ανύπαρκτο Παναθηναϊκό δεν είναι το καλό μου βράδυ σιγά. Μέχρι τώρα μου έχει προσφέρει. Θα είσαι λίγο πιο χαρούμενο. Το 2020 μου έχει προσφέρει πολύ ωραία βράδια. Πω, ειδικά την 4η Ιανουαρίου μου πρόσφερε ένα εκπληκτικό βράδυ. Ναι. Μία φορά χρήσατε στα 10 χρόνια, θα σου προσφέρω και ένα βράδυ. Εσύ τα τελευταία 10 χρόνια. Εσύ τα τελευταία 10 χρόνια, ρε επειδή τώρα πόσε φορέ με κέρδισε. Τρει φορέ σε κέρδισα, αλλά δυστυχώ έλειπε 7 χρόνια. Στον Εύρο του Πλοίου και στον Κοκκινόχο. Τρει φορέ, πού με κέρδισε τρει φορέ. Πότε με κέρδισε τρεις φορές. Οχοχοχο. Πού με κέρδισε εσύ, Βέη. Τρεις, δεν σε κέρδισε. Μία με τον Μπρίγιοβιτς. Ναι. Άλλη δεν θυμάμαι. Μία με τον Μπρίγιοβιτς. Την τελευταία χρονιά στην Τούμπα με κέρδισες. Τι άλλο. Που έπεσα. Θέλετε, εγώ. Εγώ. 0-1 ο Χαβίτο. Συνολικά. Το 10, αυτό λέμε. Ξέρετε, μία φορά στη δεκαετία. Ναι. Γιατί να κάνω, έλειπα, ρε φίλε. Συγγνώμη κιόλας. Δηλαδή, με ρίξατε. Εσύ τώρα που θα πας στην Α2, δηλαδή στη Β' Εθνική, που πέρα όταν εφαρμοστούν οι νόμοι, τι θα λέω εγώ, ότι 5 χρόνια δεν με κέρδισες. Αφού δεν θα παίζουμε, πώς θα με κερδίσεις. Εδώ από τη μέρα που επέστρεψα μέτρα, τι γίνεται. Τρεις φορές ήρθα στην έδρα σου, τρεις φορές έφυγα κύριος. Όρθιος. Και με σφαγές και τις τρεις φορές. Εκεί έχει φτάσει ο Άσκης, δεν είναι να πανηγυρίζει ισοπαλίες. Την τελευταία ισοπαλία την πανηγύρισε εσύ. Και μάλιστα την πανηγύρισε την ισοπαλία μέσα στον αγωνιστικό χώρο, Στέργιο, που είχε μπει για να μπουκάρει πριν τον γκολ το 2-2. Μια χαρά. Λοιπόν, τέλος πάντων, μην πάμε στο παρελθόν, ας περιοριστούμε στο σήμερα. Ανεβάζω στη σελίδα του Λίμπερο στο Facebook τη φωτογραφία. Ναι.
Και να μας γράψουν οι ακροατές από κάτω, ναι, αν ήταν ή δεν ήταν, την άποψή τους. Ποια φωτογραφία, το βίντεο βάλε. Φωτογραφία παραπλανητική. Όχι, μια πλάγια, έχω λίγο πιο αντικειμενική. Λοιπόν, επίσης να πούμε ότι συνολικά ο ΠΑΟΚ πάντως στέριο άξιζε. Αυτό το 2-0 που είπα χθες ότι είναι το ιδανικό σκορ. Και ίσως άξιζε και παραπάνω. Τουλάχιστον ακόμα ένα γκολ. Ακόμη ένα. Ο Λάμπρου ήταν μέσα σε 4 ευκαιρίες, εκ των οποίων οι 2 ήταν κλασικότατες. Απέναντι του Διούδη. Ναι, αλλά πολλοί είπαν και νομίζω ότι συμφωνώ ότι από τη στιγμή που θα πάρει 90 λεπτά θα το βρει και αυτό. Δηλαδή φαίνεται το παιδί ότι. Ενδεχομένως ναι. Ότι είναι καλός. Ενδεχομένως ναι, ενδεχομένως όχι, δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Αλλά εγώ αυτό που έλεγα χθες είναι ότι. Ότι έχασε. Απέδειξε ο Λάμπρου ότι πρέπει να έχει θέση στο rotation του Φεραίρα στα επόμενα μάτς κυπέλλου και πρωταθλήματος. Και θα έχει ρόλο νομίζω. Επίσης μου λέει εδώ ένας φίλος ότι δεν υπάρχει πέναλτι γιατί πολύ απλά ο Βαρέλα κάνει καθαρό επιθετικό φάουλ. Που κλέβει την μπάλα και το δίνει. Αν δεν το είδες, Χρήστα. Αυτό δεν το πρόσεξα. Αν δεν το είδες, πιστεύει στο φίλο, εκτίθεσαι. Το άκουσα εγώ. Το είδες είναι καθαρό. Ναι, ναι. Πεντακάθαρο. Πεντακάθαρο. Μάλιστα. Σε πιστεύω. Το λένε ακόμα και στην Αθήνα που έκανε το λάθος να ανοίξουν λίγο το ραδιόφωνο το ιντερνετικό 40 λεπτά. Πραγματικά ένας οχετός. Αλλά ακόμα και αυτοί μεταξύ τους λένε ότι δεν υπάρχει κανένα φάουλ πριν το πέναλτι, αλλά λένε δεν υπάρχει πέναλτι. Οπότε για το φάουλ πες το φίλο ότι μάλλον βλέπει άλλο άθλημα. Μάλιστα. Ο φίλος σου. Άρα βλέπουν το σωστό άθλημα μόνο όσοι μιλάνε υπέρ του ΠΑΟΚ. Εντάξει, ωραία. Οι επιτροπές που βγάζουν εναντίον του ΠΑΟΚ είναι στημένες. Όσες βγάζουν υπέρ του ΠΑΟΚ είναι σωστές. Οι υπουργοί που παραχωρούν έξω από την Τούμπα τα τέτοια είναι οι καλοί υπουργοί, οι άλλοι είναι οι στημένοι. Ωραία, εντάξει. Εμείς δεν έχουμε ιδέα από ποδόσφαιρο, δεν ξέρουμε τι είναι φάουλ, δεν ξέρουμε τι είναι κόκκινη, δεν ξέρουμε τι είναι offside. Είμαστε άσχετοι. Δηλαδή και μόνο εσείς τα ξέρετε. Ωραία. Okay. Νομίζω πως τα είπες πάρα πολύ ωραία. Μπράβο. Έτσι ακριβώς είναι. Μπράβο. Χαίρομαι που μια φορά λες την αλήθεια. Χαίρομαι. Χθες το βράδυ τα άκουγα από τον Τάσο Τρέγια άλλωστε. Του λέγε ο Ζαγόρας, δεν ξέρω αυτό, δεν γελούσε ο Ζαγόρας με το πέναλτι. Και του λέει τι, πεντακάθαρο λέει σπρόξιμο. Εντάξει, πεντακάθαρο. Ωραία. Ωραία, άρα μια δικαιότατη νίκη Κώστα, χθες. Συνολικά το πάρεις πέρα από τις φάσεις και τα έτσι και τα αλλιώς, νομίζω ναι. Εγώ λέω ότι αν δεν του δίνε το πέναλτι, δεν θα βάζε ποτέ γκολ. Δεν θα βάζε. Ποτέ. Έτσι όπως πήγαινε το μάτς. Ο ΠΑΟΚ όταν κέρδιζε, φίλε. Αφού έχασε άλλα δύο. Όταν κέρδιζε ο ΠΑΟΚ με 1-0, έβγαλε μια κάρτα στο 60 τόσο πριν το δεύτερο γκολ λίγο. Πριν μπει ο Λάμπρου. Πριν μπει ο Λάμπρου. Ο οποίος έκανε το παιδί, όντως 2-3 καλές ευκαιρίες. Οι τελικές ήταν 2-4. Αφού χρήσατε, πιάσαμε τα αν χρήσατε και εγώ λέω ότι αν δεν έβαζε τον κόλλο Βελόνης, ακόμα θα ήσουν στην Β' Εθνική εδώ και 30 χρόνια. Ο Βελόνης έβαλε κανονικό γκολ. Καλό αυτό. Όχι, λέω αν δεν το έβαζε. Το οποίο λέγατε ότι είναι offside ενώ ήταν κανονικό. Αν δεν το έβαζε λοιπόν ο Βελόνης, λέω εγώ, θα ήσουν στην Β' Εθνική εδώ και 30 χρόνια. Και αν δεν μαλώνανε σε ένα καφενείο το 1914, δεν θα υπήρχε ο Άρης τώρα. Και αν δεν παρενέβαινε η κυβέρνηση, θα ήσουν στην Β' Εθνική. Ή μάλλον όχι στη Β, στην Εψημή. Με τον Ηρακλή μαζί, αποβολή έτσι, προβλέπεται. Έτσι, έτσι. Ενώ είσαι πολύ καλός νομικός, Χρύζανδε, και θα μπορούσε να πάρει μια θέση στο γραφείο του Αλέξη Κούγια. Όχι, του Κούγια δεν μπορούσε. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει καταδικαστεί. Δεν προσλαμβάνει. Για να υποφελείται από την τροπολογία της κυβέρνησης. Πάνω από ένα σουλούκο. Όταν φτάσει η υπόθεση μέχρι τέλους, και αν ο ΠΑΟΚ ενοχοποιηθεί ή αδωθεί. Επειδή είστε καλοί στις. Θα δούμε αν. Θα μας πείτε τις ειδήσεις. Περίμενε εδώ. Ειδήσεις. Επειδή είστε καλοί στα ρεπορτάζ για αντικατάσταση μελών σε επιτροπές. Μήπως μπορείτε να μας πείτε για την αντικατάσταση τριών μελών της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ που θα εκδικαστεί όταν φτάσει. Όχι. Δεν τα ξέρετε αυτά. Όταν θα φτάσει, θα σου πω και για την αντικατάσταση. Όχι, γιατί είστε καλοί. Στο ποδοσφαιρικό εισαγγελέα έκανε ΠΑΕ Ολυμπιακός κατά της ΠΑΕ ΠΑΟ και του Μάκη Γκαγκάτσι. Βέβαια. Τι βέβαια. Για το. Θα χωρίσει την Ελλάδα στα δύο και αυτά. Τώρα θα αρχίσουμε αυτά. Ο ένας θα λέει πάλι αυτά. Δεν μας αφήνουν να ασχοληθούμε λίγο με ποδόσφαιρο, ρε φίλε. Αυτοί οι δύο. Εισιτήρια δίνουμε. Όχι. Γιατί πράγμα να δώσουμε. Γιατί ρε παιδιά. Γιατί πράγμα να δώσεις εισιτήρια. Λοιπόν, νέες καταγγελίες εναντίον του υφυπουργού του κ. Ευγενάκη και του υπεύθυνου του γραφείου τύπου του κ. Μπραουδάκη. Τα ίδια με άλλα λόγια είναι. Από τον ΠΑΟΚ επανέρχεται στο θέμα της επιτροπής. Απλά να σου πω κάτι. Επειδή στο τέλος ο ΠΑΟΚ λέει κάτι για Κουμπάρο. Ρε φίλε. Ντροπή να λέει ο ΠΑΟΚ για Κουμπάρο. Μισόλεδο, γιατί. Με Ζαγοράκη πρόεδρο και Βασίλη Γκαγκάτσι πρόεδρο της ΕΠΟ λένε αυτοί για Κουμπάρο. Ζαγοράκη δηλαδή... ήταν παλιά πρόεδρο. Τότε. Εντάξει, τι. Πρόεδρο για Κουμπαριά. Σε σωματείωτα δεν ήταν σε φορέα κρατικό, ρε Χρυσανθέ. Ο άλλος ήταν πρόεδρος στην ΕΠΟ, Κώστα. Εντάξει, και τι. ΕΠΟ εκλέγεται. Δεν διορίζεται. Κύριε. Κύριε αξιότιμε ηθικέ Υπουργέ Αθλητισμού, έχετε ενημερώσει τον Πρωθυπουργό της χώρας ότι ο γιος του Τζουλάκη
Είναι κουμπάρο με τον αδερφό σα. Είναι κουμπάρο με τον αδερφό σα. Αλλά κατά τα άλλα ο Καλπατζίδη δεν έχει σχέση. Που είναι ο γιο τη αδερφή Σαββή, δεν έχει σχέση. Είναι τρίτο συγγένεια. Είναι τρίτο. Ο κουμπάρο τι είναι, τι κουμπαριά έχουμε τώρα. Ο κουμπάρο είναι. Ο γιο του Τζουλάκη είναι. Ναι. Ο γιο του Τζουλάκη είναι κουμπάρο με τον αδερφό σα. Μου θυμίζει την εκπομπή που βλέπουμε. Ναι, όντω. Επειδή πριν χρήσατε ηρωνεύτηκε ότι σου είπα για τρει νίκε. Και άλλαξε και τη φωνούλα σου λίγο. Ερεστερή, και εσύ κάτσε και τα ψάχνει τώρα. Όχι, όταν λέω τρει νίκε. Έκανε τρει νίκε, λε και έκανε 30. Δεν είπα ότι 50. Με την βραχιά. Τίποτε έκανε τρει νίκε και αντιμετώπισε ηρωνία. Και ο Άρης έκανε μία, ωραία. Και. 4-1 το 12-13, 3-1 το 13-14. Όταν έπεφτα. Με τον Κλάους. Πότε το 12-13. Να μην έπεφτε. Σωστό. Με ρίξατε, ρε φίλε. Το σύστημα του Ολυμπιακού. Έχει δίκιο, έχει δίκιο. Ο Γκυρτζίκης και όλοι αυτοί. Που ψηφίζατε ναι να πέσω. Τι να κάνω, ρε φίλε. Εγώ δεν ήμουν ούτε κυβερνής, έχω ούτε τίποτα. Έτσι. Του φουκαράδε. Εγώ δεν θέλω. Τι αγώνα είναι αυτό, δεν ξέρω αν είναι. Μόνο το δημοσιογράφο. Φουκαρά είναι μόνο. Φουκαρά στην πραγματικότητα αυτό που ευνοείται σκανδαλωδό. Όχι αυτό που περήφανο περπατάει. Γιατί είναι πεσμένο κάτω. Γιατί σηκώνεται. Πάντω είναι επιτυχία να είστε κατά καιρού σε άρματα, αλλά να μην πετυχαίνει το σωστό άρμα, Χρήσανδε, και να έχει μια ζωή με του απέξω. Γιατί δεν είμαι ποτέ σε άρμα. Και το ότι είμαι σε άρμα είναι η προπαγάνδα σα για να εξοραίσετε τη δική σα ολοκληρωτική. Τι ολοκληρωτική. Παρουσία σε άρμα. Άλλο θέλω να πω. Λοιπόν, στείλτε και τα μηνύματά σα αν θέλετε. Με θέλετε, Χρήσανδε. Και για, το, για τη φάση του πέρα. Πάμε λίγο να σχολιάσουμε το παιχνίδι πέρα την πλάκα τώρα που το κάνουμε. Το παιχνίδι ο Πάκ ήταν καλύτερος. Ο Στέλιος να μας το πει, ναι, φίλε. Πώς πήγε το πρώτο. Στο πρώτο μήχρονο νομίζω δεν ήταν καλός. Καταρχήν, στο δεύτερο με ήταν. Με τις αλλαγές που είπαμε έγιναν στέργιο αλλαγές. Στο δεύτερο αυτό ήταν καθολικά καλύτερος. Αυτό εδώ και ένα πεντάμινο ότι το να αναφύσει το Πάκ μονόπατα από τα αριστερά και έχει καταλάβει και η κουτσή Μαρία ότι κλείνουμε το Γιαννούλη και εξαλείφουμε τη μισή δύναμη του Πάκ. Το άλλαξε για πρώτη φορά φέτος. Ο Φερέιρα έβαλε το Βιερίνια στη θέση του Μάτος και αυτό δικαιολογεί το ότι ο Μάτος έμεινε εκτός αποστολής, γιατί όλοι περιμέναμε το Ροντρίγκο, είναι η αλήθεια. Έβαλε το Γιαννούλη, δεν εγκατέλειψε εντελώς τη φιλοσοφία του να μένει ένας μπακ πίσω και να γίνεται τρίτο στόπερ, αλλά έκανε πολλά περισσότερα ανεβάσματα ο Βιερίνια σε σχέση με αυτά που έκανε ο Μάτος. Έκανε λιγότερα ο Γιαννούλης, άρα δεν καταπονήθηκε. Πρόσφερε περισσότερο ο Βιερίνια ως μπακ, γιατί είχε περισσότερο γήπεδο μπροστά του. Μεγαλύτερη προσφορά του από τα παιχνίδια που παίζει εσωτερικός μέσος. Και πρέπει να κάνει τη διαφορά σε μικρότερο χώρο. Όντως ο ΠΑΟΚ δεν ήταν πολύ καλός στο πρώτο ημίχρονο. Υπήρχε διάθεση, αλλά υπήρχε και πολλή νευρικότητα. Πολλά τα λάθη και από τον Μπίσεσβαρ και από τον Πέλκα. Γενικότερα στην τελική προσπάθεια ο ΠΑΟΚ έφτανε κοντά, αλλά. Λίγο slow motion δεν φαινόταν το παιχνίδι χθες. Στο πρώτο ημίχρονο, δηλαδή. Λίγο. Δεν ξέρω, σαν μπορεί από το λόγο του κρύου, του αέρα. Είχα μια αίσθηση ότι ξέρω να του τραβούσε και τον δύο. Και των δύο ομάδων, σαν να του τραβούσε κάποιο όταν πήγαιναν να βγουν, ρε παιδί μου. Αυτή την αίσθηση μου δίνανε. Την είχε, υπήρχε αυτή στο γήπεδο, στέριο, δεν όχι, ήταν. Ότι λίγο πιο αργό το γήπεδο, το παιχνίδι, ρε παιδί μου. Δεν είχε πολύ ταχύτητα από το μίχρονο, είναι αλήθεια. Αλλά ο Πάοκ ήταν πολύ τσαπατσούλη στην τελική προσπάθεια. Δηλαδή, τουλάχιστον τέσσερι φάσει σημείου από πέντε, όπου. Ο Σβιντέρσκι. Έπρεπε να γίνει ένα τελικό κοντρόλ και μία πάσα ή ένα σουτ και χανόταν η μπάλα. Ναι. Νομίζω είναι προϊόν τη νευρικότητα και του άγχου που είχαν και τη πίεση οι παίκτε του Πάοκ. Και στο τέλο του αγώνα ότι η ομάδα μαζεύτηκε μία αγκαλιά. Και παίκτες και προπονητές και συνεργάτες του Φερέιρα και ο Σαρεδάρης και ο Αρωνιάδης, όσοι ήταν στο χορτάρι, καθίσαν ένα λεπτό μαζί, δεν ξέρουμε τι είπανε, στο κέντρο του γηπέδου. Είναι προϊόν της πίεσης και το πόσο ήθελε η ομάδα να επιστρέψει, έχοντας ακούσει και αρκετά από τον Ιβάν Σαββίδη. Είναι αλήθεια. Και αναφέρθηκε και σε αυτό και ο Τσούμπα Ακπομ, μεταξύ άλλων. Είχαμε λέει πολλή ώρα κουβέντα με τον μεγάλο μέτοχο. Είπε ο Τσούμπα, έτσι. Ναι. Και επειδή δεν είναι το πλέον εύκολο να ξαναέχεις κουβέντα. Δεν είναι το πλέον εύκολο να ξαναέχεις κουβέντα. Βάλτε μια κάμερα στο στούντιο, ρε παιδιά. Χρήσατε, βάλε μια κάμερα. Είναι ένα κίνητρο, σου λέει ο παίκτης τώρα του ΠΑΟΚ. Θα κάνω live στη σελίδα του Λίμπερο τώρα. Θα κάνω live. Όχι σήμερα, άλλη μέρα. Γιατί, επειδή είναι ξεριστός. Σου λέει ο παίκτης του ΠΑΟΚ. Άμα κάνω και άλλη κακή εμφάνιση και έχουμε ακόμα ένα πεντάωρο μεθαύριο. Με τσάι. Ναι, αλλά απ' την άλλη αυτό είναι διτό. Γιατί, φίλε, του άγχωσε. Φάνηκε στο πρώτο μήχρονο. Ήταν μάτς οριακό για τον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω τι θα γινόταν αν είχαμε ένα διπλό. Μια ισοπαλία με κακή εμφάνιση. Οριακό δεν ήταν, αλλά ήταν μάτς του Win. Το διπλό θα έρθει στις 23. Μπορεί να έρθει, Χρυσάντε.
Έτσι έχει πρωταθλητισμό. Δεν ξέρω αν είναι άγνωστη αυτή η λέξη. Πρωταθλητισμό όταν παίζουν δύο ομάδες κορυφής. Η ομάδα με τα περισσότερα τρόπαια στην Μακεδονία να μην ξέρει πώς είναι ο πρωταθλητισμός. Και μάλιστα κερδίζοντας μονίμως εσένα. Πώς δεν ξέρω πώς είναι ο πρωταθλητισμός. Μια χαρά ξέρω. Έχω τα περισσότερα πρωταθλήματα από όλους στον μπάσκετ. Στον μπάσκετ. Άρα ξέρω πώς είναι ο πρωταθλητισμός. Τα έχει. Τα έχει. Έχω 21 συν 1, 22 τρόπαια στο μπάσκετ. Έχει. Και ένα που δεν μετριέται. Έτσι. Άρα ξέρω πώς είναι ο πρωταθλητισμός. Ναι. Ξέρω καλύτερα από τον καθένα. Εντάξει, ο Πάκου τώρα και τον έχω ζήσει. Ρε, και τα τρία χρόνια έχει, έτσι είναι. Πήρε ένα πρωτάθλημα. Ένα και... Έχει τρία συνολικά τρία και μιλάει για πρωταθλητισμό. Τρία κύπελα έχει. Ένα... Δεν είπε κυπελοπισμό, πρωταθλητισμό είπε. Λοιπόν, έχει πάρει τρία πρωταθλήματα και μιλάει για πρωταθλητισμό. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός, σαν τον Ολυμπιακό που έχει 47. Που τα έχει πάρει μουσατέ. Ο Παναθηναϊκός τι πρέπει να πει δηλαδή. Πρέπει να τη βγάζει έξω να μας κυνηγάει. Με τόσα που έχει. Η ΑΕΚ τι πρέπει να πει που έχει 10. Ο Ερακλής τι να πει που έχει 110 χρόνια πριαπισμό δηλαδή. Ορίστε. Ο Ερακλής. Και κατάντησε να την. 111. Ωραία. Ο Ερακλής. Ηρακλής Σαλονίκη. Πρωταθλητισμό λέει. Τρία χρόνια τώρα. Ναι, ρε, βγήκε ψήρα στο γιακά και άντε τώρα δεν μιλάμε, δεν μιλάμε. Βγήκε ψήρα στο γιακά. Ναι, τώρα τρία χρόνια. Τι λέει αυτό σε στέριο. Τι λέει αυτό ο Κώστας. Εγώ λέω πάντα και από τις δύο απόψεις. Δεν απασχολείται, λέει ο Κώστας. Να το δέμε. Ούτε ο Κώστας. Χίκιο Κώστας. Λοιπόν, ό,τι πει ο Χρήστανθος αυτός ξέρει, λέει ο Γιώργος. Μπράβο. Σάκης, είναι πέναλτι αν το πάρει η ομάδα του, οπότε μην το παίζει κανείς αντικειμενικός. Για το Μίσης κοντά στην περιοχή που δεν έδωσε ούτε φάουλ θα πει τίποτα ο Τσαλτίδης. Για τον Μίσης. Δεν φτάσαμε ακόμα στο δεύτερο μήχρονο. Ναι. Πάμε στέριο, θα τα πω. Όχι, ναι, ναι, όχι. Είπα. Καταρχήν είπα ότι έκανε πολλά λάθη και για τις δύο πλευρές. Το Μίσης αυτό είναι φάουλ, ναι. Που πάει να μπει μέσα ο Μίσης και τον ανατρέπει το 26, ποιος ήταν κτλ. Είναι φάουλ. Όπως υπάρχει και ένα αντίστοιχο όμως για τον Ζαχίντ. Ο διαιτητής ήταν τραγικός, δεν είχε πρόθεση ο διαιτητής. Ο διαιτητής σφύριζε ό,τι να είναι. Ωραία φωτογραφία λέει. Έβαλες, βάλε το βίντεο που φαίνεται ότι είναι μόνο στο Πέλκας. Και τον γκρεμίζω Ισούα. Στέριο. Την μπάλα χτυπάει. Για την μπάλα χτυπάει πεντακάθαρο. Υπάρχει σπρόξιμο του Ισούα. Με το χέρι στην πλάτη του Πέλκα. Έχει, έχει. Και υπάρχει μικρή επαφή με την μπάλα, αλλά υπάρχει επαφή με την μπάλα. Μικρή. Μεγάλη, δεν έχει σημασία. Μόνο την μπάλα χτυπάει. Ναι. Όχι. Παράλληλα με την μπάλα βρίσκει το γόνατο. Το θέμα όμως είναι, επειδή είδατε τη φάση πάρα πολλές φορές το βράδυ, είναι ξεκάθαρο το σμπρόξιμο του Ινσούα την ώρα που ο Πέλκας είναι μόνος του απέναντι από το Διούδη. Απλώς ο Χρήστανος παραβλέπει. Ο Πέλκας δεν έπρεπε να είναι στο γήπεδο γιατί στο 2 έχει πάει με τις καριές σε δολοφονικό τάκλινγκ. Θα μιλήσουμε για το πέναλτι τώρα. Δεν το ότι δεν έπρεπε να είναι στο γήπεδο. Εντάξει. Εντάξει. Το πέναλτι δεν χωράει καμία αμφισβήτηση. Okay, όχι, δεν χωράει καμία αμφισβήτηση, ρε Στέριο. Για μένα δεν χωράει. Δεν χωράει καμία αμφισβήτηση. Υπάρχει, την πάει μόνο την μπάλα. Δεν χωράει. Πες ότι κατά την άποψή μου είναι. Όχι, δεν χωράει καμία αμφισβήτηση. Τέλος πάντων, πες ό,τι θες. Από τη στιγμή που είναι πέναλτι και υπάρχει σπρόξιμο από τον αμυντικό, θα πω το γνωστό και το τριμμένο, δεν ξέρουμε αν είναι το σπρόξιμο ελαφρύ, δυνατό, μεσαίο κτλ. Υπάρχει πέναλτι. Το αν μετά το σπρόξιμο βρίσκει την μπάλα ή δεν βρίσκει την μπάλα και βρίσκει το γόνατο. Αν δεν βρίσκει το γόνατο, δεν έχει την παραμικρή σημασία. Υπάρχει σπρόξιμο. Όσοι το βλέπουν, λοιπόν, το βλέπουν. Όσοι δεν το βλέπουν, περαστικά θα υπάρχουν αρκετά. Είμαι βέβαιος ότι αν δώσει βάρος ένα τέτοιο πέναλτι, θα κάνει ότι ο Κάκος. Δηλαδή, ο Κάκος, πάτημα του Ιντέγε, κόκκινη. Πεντακάθαρη κόκκινη. Το ξανά δεν έχει, μετά, όμως, δεν έχει σημασία που έχω κοιτάει αλλού. Άποψη, δεν έχει σημασία που κοιτάει αλλού. Σημασία έχει ότι τον πατάει. Γιαννούλης. Βλέπουμε εδώ ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση. Ξέρει την πρόθεση, είναι μέσα στο μυαλό του Γιαννούλη. Γιατί κοιτάει αλλού ο ποδοσφαιριστής. No look past, δηλαδή. Όπως και τον πατάει κατά λάθος. Σε εντάξει. Λίγο που θα ξαναπάς στη θέση του Σουανί και θα σου κοπεί η γλώσσα που δεν βλέπεις αυτό το πέναλτι. Λέει ο Γιώργος. Θέμα χρόνου είναι. Ο Κώστας λέει: αυτό που φυσικά όλοι έντεχνα αποκρύπτουν, Στέριο, είναι ότι και αφού βρίσκει την μπάλα ο Ινσούα, αυτή παραμένει στον έλεγχο του Πέλκα. Οπότε και μετά να βρίσκει το γόνατο, πάλι πέναλτι είναι. Η μπάλα τη χτυπάει ο Ινσούα. Την μπάλα τη χτυπάει ο Ινσούα, χτυπάει στον Πέλκα και φεύγει. Και μετά υπάρχει επαφή των δύο παικτών. Πρώτα απ' όλα να μην έπαιζε ο Πέλκα έξω με δύο κίτρινες. Αφετέρου δεν είναι πέναλτι, λέει ο Άγγελος. Όχι απλά δύο κίτρινες, απευθείας κόκκινη είναι στο πρώτο. Ο Γιώργος λέει ένα πολύ έτσι, κοινικό αλλά εντούτοις αληθινό για μένα. Αν είναι υπέρ της ομάδας μας είναι. Αν είναι κατά, δεν είναι. Απλά τα πράγματα. Έτσι είναι, όπως το λέει. Καθαρά το σμπρώχνει και το βρίσκει στο γόνατο. Πάρα πολλά μηνύματα. Μάλιστα. Ιβαρικό πέναλτι. Τι εννοεί. Ιβανικό, όπως εννοεί. Ιβανικό, προφανώς. Κώστα, επειδή μόνο. Για να το δω, για να το δω, για να το δω. Δεν έχεις καλή άποψη. Θέλω να δεις λίγο το χέρι του Ινσού, γιατί ο Χρήστα. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Το βίντεο βάλε. Το αριστερό του χέρι. Είναι σε θέση για γκολ. Είναι πέναλτι. Ιβάν, στο open basket δεν έχετε, μπορείς να με πάρεις.
Δεν έχει. Δεν έχει μπάσκετ. Πάρτε έναν αγώνα, ρε. Ναι, ρε, φίλε. Πάρτε στο παρελθόν για ένα μπασκετικό να έχετε άποψη. Ξέρετε τι ωραία θα τα λέει ο Κώστας μετά εδώ. Φάουλ υπέρ του Χαραλαμπίδη. Φάουλ υπέρ του Μπόμπι Μπράουν. Του Χαραλαμπίδη παλιά. Εγώ θα πω για να το κλείσω. Στέριο, όσοι μιλάνε Κώστα για μη πέναλτι. Το έδινα, εγώ το έδινα. 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 Και αυτή τη λήψη, εγώ θα πω λοιπόν κλείνοντας με το πέναλτι. Με έπεισες. Ότι όσοι μιλάνε ότι δεν υπάρχει πέναλτι, το χεράκι του Ινσούα το έχει, ναι, προτάζει έπεισε, και το πρόγνει. Απλά ξεφτιλίζονται και είναι ξεφτιλισμένοι. Όχι, θα πω το αντικειμενικό. Είναι στην κρίση του διαιτητή. Είναι εγώ θα σεβαστώ, Κώστα, αν που σε παρασένε και την ώρα. Το ξεφτιλίζονται δεν είναι σωστό για τους συναδέλφους. Όχι, 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 ναι, εγώ θα σεβαστώ κάποιον που θα πει ότι είναι αμφισβητούμενο, οριακό, αμφισβητούμενο, είναι δύσκολο. Ναι. Όσοι λένε δεν υπάρχει πέναλτι στην σφαγή του Παναθηναϊκού, δεν μπορούν να έχουν άποψη. Ξεφτιλίζονται. Συγγνώμη, δεν μπορούν να έχουν άποψη. Ωραία, να πω κάτι. Στο ΒΑΡ πήγε. Γιατί? Εγώ αν πω δηλαδή ότι του Πέλκα δεν σηκώνει κάρτα, δεν ξεφτιλίζομαι. Τι κάνω, αποθεώνομαι? Σωστά. Ή αν έλεγα στο Άγκα ο Γιανούλης πατάει, αλλά δεν είναι κόκκινη. Δεν ξεφτιλίζομαι. Δεν είναι το ίδιο. Έχει γίνει φάουλ έξω την περιοχή. Το ένα είναι ξεκάθαρο και το άλλο είναι αμφισβητούμενο. Να μιλήσω. Λέει ο Γιάννης, έχει γίνει φάουλ έξω την περιοχή. Έπρεπε να κοιτάξει βάρο διαιτητής και να τη γυρίσει πίσω το φάουλ. Αφού το άφησε, ήταν πολύ δύσκολη φάση στην ανατροπή. Κακό δεν πήγε στο βάρο. Για τον κόσμο του Πάουκ είναι πέναλτι. Για τον κόσμο του Παναθηναϊκού όχι. Ναι. Αυτό. Σωστά. Σωστά. Άρα η πλειοψηφία βίντεο λέει ότι είναι πέναλτι. Υπάρχουν πάρα πολλά βίντεο. Κόστα, από τα μηνύματα που διάβασες λένε ότι δεν είναι. Όχι, τι λες. 4-2 είναι. 5-2. Μπορεί να άνοιξε λίγο στην ώρα. Ένας άλλος φίλος στέλνει μήνυμα στη σελίδα. Με το Σούλη Μαρκόπουλο τι γίνεται. Ωραία. Τώρα που τον πυλώνει. Πάμε δεύτερο ημίχρονο ανάλυση. Τι ανάλυση? Ο Στέργιος που έκανε το παιδί. Ναι, έκανε το πρώτο. Στο δεύτερο ημίχρονο υπάρχει μία ομάδα. Ο Παναθηναϊκός κάνει δύο τελικές προσπάθειες. Η μία στα χέρια του Πασχαλάκη, η άλλη ένα σου τουνάκι. Πάνω από το οριζόντιο δοκάρι, ο ΠΑΟΚ έχει γκολ με τον Βαρέλα. Πρώτο γκολ του Βαρέλα στη φετινή σεζόν. Ωραίο σε goal. Κρίσιμο σημείο του αγώνα. Ασίστ του Βιερίνια, μία ακόμα γενικότερα τη φετινή σεζόν. Και προσφορά του Ινσούα είναι το γκολ. Εντάξει. Που καλύπτει πέντε παίκτες του ΠΑΟΚ. Άθλημα λαθών είναι το ποδόσφαιρο και το ποδόσφαιρο. Πρόσεχε όμως, είναι πέντε παίκτες. Δεν τους ελέγχει άμυνα. Δηλαδή είναι η σωστή τοποθέτηση άμυνας για να βγουν offside. Και ο Ινσούα τους καλύπτει και τους πέντε. Να κυρωθεί τον κόλ. Να πέσει ο ΠΑΟΚ. Εσείς μπορεί να λέγατε την offside τώρα, αλλά εντάξει. Ναι. Αν ήταν ανάποδα. Ναι. ΠΑΟΚ Άρης μπορεί να πέσει στον ημιτελικό. Όχι στον ημιτελικό, Κώστα. Στον τελικό, Στον τελικό δεν θα είναι ο ΠΑΟΚ. Στεριό, τι λέει αυτός. Άμα πέσει στον ημιτελικό. Προσδοκεί. Λοιπόν. Χρήσατε, ήταν, δεν ήταν το πέναλτι, δεν έχει το σημασία σε αυτό που είπε. Δεν είχε πρόθεση ο διαιτητής όπως άλλες εποχές. Και μετά το 60 μπαίνει ο Λάμπρο. Και σε αυτές τις εποχές υπάρχουν διαιτητές με πρόθεση, φίλε. Απλά ο συγκεκριμένος μπορείς να αντιληφθείς πότε έχει πρόθεση να ευνοήσει μια ομάδα ή απλά είναι άχρηστος. Γιατί αυτός χθες ήταν άχρηστος. Όχι άχρηστος, ήταν σε κακή μέρα. Ήταν άχρηστος. Να το πούμε sick. Δεν δίνει τις κόκκινες, δεν δίνει τέτοιο. Και δεν δίνει και για τους δύο. Ήταν σε κακή μέρα. Δεν άχρηστος. Και πουλούσε και η φάκη. Πουλούσε και η φάκη εναντίον μας. Όπως όλοι ξέρουν. Για ολοκλήρωση τελείω. Πάμε στο break. Τίποτα. Μετά το 60 δεν υπάρχει Παναθηναϊκός. Όντως. Υπάρχει ένα ΠΑΟΚ που με αιχμή του δόρατος του Λάμπρο, ο οποίος χάνει τέσσερις ευκαιρίες, οι δύο εκ των οποίων κλασικότατες, βγαίνει απέναντι από το Διούδη. Στη μία χάνει το κοντρόλ, φεύγει πλάγια και γυρνάει πίσω, δεν κάνει καν τελική. Νομίζω βγάλει μπίκι και out κιόλας. Και το δεύτερο τέταρτο που τον ψαρεύει ο Διούδης, ο οποίος είναι πεσμένος στους αγώνατα με το αριστερό πόδι, βγάζει τη φάση. Έχει μια κεφαλιά ο Λάμπρου, η μπάλα κατέληξε μόλις out. Έχει και ένα σούτο Λάμπρο μέσα στη μικρή περιοχή. Τη μεγάλη περιοχή. Η κεφαλιά που βγάζει ο Διούδης. Ναι, αυτό. Κεφαλιά. Ναι, έβγαλε ο Διούδης, έχεις δίκιο. Γενικότερα ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να πετύχει ένα τουλάχιστον γκολ και να είναι 100% στους τέσσερις. Τώρα δεν είναι 100%. Έχει σίγουρα τεράστιο προβάδισμα. Νομίζω ότι είναι κατά 70% στην ημιτελική φάση. Πόσο? 70%. 90. Εγώ θα πω 70 γιατί ο φετινός ΠΑΟΚ δεν σου βγάζει απόλυτη εμπιστοσύνη. Ούτε ο Παναθηναϊκός. Και αν ο Παναθηναϊκός σκοράρει στο ΆΚΑ πρώτος, γίνει κανένα 1-0 στο 20. Τίποτα δεν μου λέει εμένα ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα φάει και δεύτερο. Δεν γιατί νομίζω. Και εχθές έκανε λάθος πάλι, αρκετά λάθη ο Βαρέλα, αρκετά λάθη στη μεσαία γραμμή. Ανεξάρτητα αν ο Παναθηναϊκός. Δεν έχει τέτοια ποιότητα. Δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί. Δεν έχει τέτοια ποιότητα. Εγώ χρήσα, δεν συγκυριακό θα... ήταν και το ποιότητα. Έχει ίστρο όμως, έχει ενέργεια. Έχει πάθος. Στο 60 κλατάρανε. Δεν είναι ένα παιχνίδι, νομίζω εγώ, που θα καθίσει ο κόσμος στην πολυθρόνα αναπαυτικά και θα πει εντάξει να περάσει τον 90 λεπτό. Ναι, θα έχει όντως. Καλά, δεν είπαμε να πάζα και. Θα έχει σαν σπέρι. Δεν τελείωνε, χρήσα, δεν. Εντάξει. Δεν έχει μετά να κάνουμε 104 μήνες. Από την αρχή φαβορή ήσουνα.
διαταράχθηκε η έννοια του φαβορί ΠΑΟΚ από την κακή εμφάνιση που έκανε στο ΆΚΑ. Αλλιώς δεν θα υπήρχε, νομίζω, καμία αμφισβήτηση πάνω σε αυτό το κομμάτι. Και γενικό, και ο Δόνης το λέει από την πρώτη στιγμή. Το συγκυριακό ήταν η ήττα σου με 2-0. Όχι η νίκη σου με 2-0. Το φυσιολογικό είναι να τον κερδίζεις αυτό τον Παναθηναϊκό. Έτσι. Γενικότερα δυσκολεύτηκες φέτος σε τέτοια παιχνίδια με τις μεγάλες ομάδες. Εντάξει, okay. Και βοήθησε πολύ, για να το κλείσουμε, να πάμε στο διάλειμμα. Ναι, να πάμε. Η έξοδος του Χατζηγιοβάνη. Ο οποίος ήταν η μισή ομάδα στο πρώτο ημίχρονο. Κλάταρε, λέει όμως. Δεν μπορούσε, λέει. Εντάξει. Κουράστηκα, λέει. Δεν μπορούσε. Φαντάζομαι ότι ισχύει, γιατί εντάξει, ο Γιώργος Δόνης δεν είναι και τόσο. Το είπε κιόλας. Ότι από το 30 λέει είχε θέμα. Ήταν σαν αποτέλεσμα, βοήθησε πάρα πολύ η έξοδος του Χατζηγιοβάνη. Ποιο μπήκε από εκεί? Ο Νάγκη. Ο Νάγκη. Ο Νάγκη. Σαν το. Ούτε ο Νάγκη, ούτε ο. Του Σκουμπιντού, πώς το λένε. Πώς το λένε στο Σκουμπιντού, ρε το. Κάπως έτσι το λένε. Τίποτα δεν έκαναν αυτοί. Να. Ο μόνος που ψιλοπροσπάθησε από τον Ολυμπιακό, από τον Παναθηναϊκό, ο Κουρμπέλης νομίζω ήταν λίγο καλούτσικος χθες. Και απορώ πως δεν έπαιξε ο Δόνης από την αρχή. Δεν ξέρω τα. Κάνει και να ρωτήσω κι αυτός. Πρέπει να και αυτός να κάνει. Πάμε στο διάλειμμα και να σας πω πότε θα γίνει μάλλον η ρεβάνς, γιατί ακόμα δεν ξέρουμε και υπάρχει ένα θεματάκι. Όχι, την Τετάρτη δηλαδή που έρχεται. Μπορεί και όχι. Θα σου πω και γιατί. Τώρα χθες στους αγώνα. Πάμε στο διάλειμμα. Τετάρτη το άκουσα. Αλλά νομίζω το άλλο θα πάει. Δεν θα το άντεξω. Θα πάει μετά. Κοίταξε, μιλώντας με τον συνάδελφο, τον αγαπητό που είναι στην Κοσμοτέ, τον φίλο τον Μπάρη, είπε ότι μάλλον θα προτιμήσει η Κοσμοτέ το πιο εμπορικό παιχνίδι για αυτή την Τετάρτη. Άρα ο ΠΑΟΚ. Μάλλον. Ναι. Αλλά θα ξέρουμε σήμερα ενδεχομένως και μέχρι το τέλος της εκπομπής να ξέρουμε αν θα έχουμε ρεβάνς το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ την επόμενη εβδομάδα ή τη μετά. Επηρεάζει το Άρης από αυτή την αλλαγή. Γιατί η ΑΕΚ θα έρθει ξεκούραση στο Βικελίδης. Όλα γι' αυτό γίνονται. Τι? Όλα γι' αυτό. Όχι, απλά όταν έγινε την προηγούμενη φορά το είπατε. Για να ζητήσετε. Το έκανε επειδή. Το έκανε επειδή. Αραούχο κόκκινη. Η κόκκινη του Αραούχο. Δεν την έδωσε σχολιά σου για την κόκκινη του Αραούχο. Τη σκαριά, επίτε το ξέρω εγώ. Σκαριά. Σκαριά. Και ο Μπέλκα σκαριά έκανε. Τι έκανε τώρα. Πάλι με τον Μπέλκα. Στο δεύτερο λεπτό, δώσει την κόκκινη εκεί να αλλάξει το παιχνίδι. Δεν τη δίνει όμω με ξένο διαιτητή και τα λοιπά. Τι. Θα γράψω βιβλίο. Ποιον, το ποιον, το ποιον. Ο Σάκη είναι, λέει, του Σκοπιδιού. Ο Σάκη, μπράβο. Γεια σου Σπύρο, καλημέρα. Ο οποίος είναι ίδιος ο Κουέστα. Ο Σάκη. Όντως, όντως. Οι ίδιοι είναι. Σάκη, πάμε για διάλειμμα. Είναι ίδιοι. Παρά 25. Ο Σάκη και ο Μπομπ. Λοιπόν, πάμε. Πάμε διάλειμμα. Πάμε στο break. Άμα δεν ξέρεις το στρόγγυλο, άντε φύγε. Το είπε, πρέπει να πάω να πληρώσω, όντως. Τι. Το νερό. Να πας. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Τρόικα. Μ' αρέσει που πάω κενώνει γενικότερα. Βλέπω άρθρο ενός φίλου. Έρεσε και εσύ τα άρθρα τώρα και αυτοί πρέπει να γράψουν κάτι. Καλά, εξατέρικο του Ολυμπιακού που έχει γράψει χίλιες λέξεις για τον Παναθηναϊκό. Υπέρ του, καλό είναι αυτό, ναι. Καλά, δηλαδή, συγγνώμη να ξέρει. Αλήθεια δεν μπορεί να. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Άμα γράφουν κάτι για τον Μπακ που είναι αρνητικό για τον Μπακ, πρέπει να είναι ή στημένοι ή εξαπτέρυγα. Δεν γίνεται δηλαδή να υπάρχει κάτι με αυτό, να έχετε κάνει κάτι με αυτό, ρε φίλε. Υπάρχουν καλοί συνάδελφοι σε όλες τις ομάδες. Ή να έχει μια άποψη. Ο συγκεκριμένος που δεν θα κάνουν τι χάρη να κάνουν διαφήμιση. Το ξέρει όλος ο κόσμος και όταν ανεβάζει ένα σχόλιο έχει 1200 μηνύματα από αεξίδες, Παναθηναϊκούς, Παοξίδες, Αργιανούς, Ηρακλειδής κτλ. Μπορείς να μου στείλεις να το κάνω δημοσίευση το καλό αυτό άρθρο που δεν ξέρω τι είναι. Ναι. Μου λένε δεν Στέριο. Πάνω στο 10, να ξέρεις. Ναι, μου λένε Στέριο, ξέχασες Χρήσανθε να πεις για το χέρι του Βιερίνια. Τι κάνει εκεί πέρα. Πες για το χέρι του Βιερίνια, μου παρακαλώ. Πες τι κάνει εκεί πέρα. Πες μου για το χέρι του Βιερίνια, πες μου. Δεν έχει χέρι. Πες μου για το χέρι είναι του Βιερίνια. Είναι πεντακάθαρο χέρι εκτός περιοχής. Είναι πεντακάθαρος όμως. Εκτός περιοχής. Όχι, πεντακάθαρο χέρι που λέει ο Χρήσανθος. Ω, δεν είναι, εντάξει, έτσι. Αυτή την κίνηση την ποδοσφαιρική που κάνουμε τον νόμο έτσι όλοι, απορώ γιατί μπερδεύω. Και στο μπράτσο να βρει και τώρα τι είναι δηλαδή, εντάξει. Χρήσανθε, λέει ο Χαράλαμπος. Πες τον άλλον. Εμένα δηλαδή. Που έχει κοντή μνήμη. Πρόεδρος Αγοράκης, 12% των μετοχών Γκαγκάτσης που ήταν νομικός σύμβουλος του Γαύρου. Και κράξανε οι Παοξίδες και έφυγε μετά από ένα μήνα. Έχει δίκιο. Έγινε αυτό. Έγινε αυτό. Έγινε αυτό. Ο Πάοκ ζητάει από την εισαγγελέα του Ρίου που έχουν ανοίξει το κινητό του κυρίου Μπράβο. Κομπλεξάρα μεγάλη, είσαι. Αυτό το διαβάζω. Για να αποδειχθεί ότι όντω ήταν στο σημείο που λέει ο Πάοκ στι 11 το βράδυ, τάδε του μήνα κτλ. Γιατί έχει πει ο Βαγγέλης Μπραουδάκης ότι δεν ήμουν σε εκείνο σημείο και στη συνάντηση των ανθρώπων εκεί. Αυτό με τα κινητά πάντω να ξέρετε είναι λίγο επικίνδυνο. Αλλά αν αρχίσουν και ανοίγουν. Τα κινητά γενικά. Γενικά τα κινητά. Άμα ανοίξει το δικό μου να δει. Γενικά τα κινητά να ανοιχίσουν και ανοίγουν, κάποιοι μετά θα λένε καλύτερα να μην ανοίξουν. Για το που βρισκόντουσαν και που βρίσκονται κτλ. Εγώ θεωρώ ότι να ξέρεις ότι το συγκεκριμένο, το συγκεκριμένο είναι καθαρά εντυπώσεων, γιατί για να ανοίξει ένα κινητό
πρέπει να υπάρχει κακουργηματική πράξη. Να φτάσει ο εισαγγελέας δηλαδή να πει ότι άνοιγε το κινητό. Και όχι έκανε μια συνάντηση του δικηγόρου το γραφείο επειδή είναι ο κουμπάρος του αδερφός και μου και πήγα ή πια καφέ. Δηλαδή, εντάξει. Είναι καθαρά ετυπώσουν αυτά τα θέματα. Αν κάνει ο εισαγγελέας, χρήσατε, δεν μπορεί να γίνει. Φυσικά, ο εισαγγελέας μπορεί να το κρίνει, να πει τώρα πάνε άνοιξε το τσαλτίδι γιατί θεωρώ ότι. Όταν πιάνουν τις συμμορίες και αυτούς με το καράβι, με τις κόκκες κτλ. Το ανοίγω κινητό. Δεν λένε τις συνομιλίες. Το ανοίγω κινητό που λέει ο ΠΑΟΚ τώρα είναι για το που πήγε, για το που ήταν. Το σήμα που δίνει το κινητό. Το GPS. Πώς έχουμε εμείς family για τα παιδιά μας. Ένα τέτοιο. Πού είναι. Λοιπόν, καταλαβες, δείχνει σήμα. Δηλαδή, όταν γίνεται μια εγκληματική ενέργεια, που λέει το σήμα της έδειχνε ότι είναι εκεί, μετά έδειξε ότι είναι εκεί, μετά έδειξε ότι είναι εκεί. Πρέπει να υπάρχει όμως πολύ σοβαρός λόγος για να γίνει το συγκεκριμένο πράγμα. Εντάξει. Μα εγώ να σου πω κάτι. Mm. Εγώ είμαι υπέρ του να ανοίξουν όλα. Και τις επιτροπές. Όλα. Ναι, αλλά να ανοίξει και του Καλπαζίδη και του Πανόπουλου. Και του Πιαλόγλου. Ο Καλπαζίδη γιατί την ανοίξει. Για την υπόθεση αυτή. Δεν είναι προέκταση τη υπόθεση. Πήρε το κέντρο, τι να ανοίξει. Του Μάκη του Γκαγκάτση. Του Μάκη του Γκαγκάτση. Γιατί νομίζει κάνει καταγγελία ο Ολυμπιακός τώρα. Δεν ξέρω. Θα ζητήσει και αυτό να ανοίξει και του Μάκη το κινητό. Και σ' ανοίξει. Με αυτό λέω, να ανοίξουν όλων. Και να τα βγάζει ο Κυριάκος να τα διαβάζουμε. Τα λέω κάποιες φορές, κάνουμε κάτι πλάκες με κάτι φίλους μου κλπ. Και τους λέω μια μέρα, ή κάνετε πλάκες εσείς, θα έχει ο Κυριάκος και θα κατεβαίνουν. Ναι. Και θα λένε δες το να, τι έκανε. Πάρε με σε πέντε. Κούσεις, δώσ' μας ένα καλό σημείο. Αναστασιάδης, με γράψανε στη Βασίλη Σόλγας. Μαριανός λέει, όμο βλέπω, αλλά εγώ θεωρώ ότι το μάτς κρίθηκε στην κόκκινη του Πέλκα και το πέναλτι. Εκεί κρίθηκε το μάτς. Στέριο. Εγώ το είδα χέρι, ρε παιδιά, δεν ξέρω. Εμανία. Με τα κίτρινα γυαλιά. Περίμενε λίγο. Εδώ εσείς είπατε ότι είναι πέναλτι. Ναι, ρε παιδιά. Είπες ότι είναι πέναλτι, ρε. Εσύ λες ότι είναι πέναλτι. Τουλάχιστον παραδέχεις ότι στο 3 είναι κόκκινη κάρτα. Αλλίωση αποτελέσματος. Όταν στο 3ο λεπτό δεν είναι κόκκινη. Περαστικά, χρήσατε. Συνθηκών αγώνα, όχι αποτελέσματος. Σήμερα πες. Σήμερα πες, τι περαστικά. Περαστικά. Τι περαστικά. Κέρδισε τον Ανύπαρτο Παναθηναϊκό. Τι χάλασε το βράδυ σου. Δεν σου λέω ότι τα έκλεγες, εντάξει, αλλά μια δόση. Το Παναθηναϊκό στους 8 κέρδισες, ρε φίλε. Γελούσαμε το άδειο γήπεδο. Ναι, ναι, όχι. Το Δαγορίζει να γελάσει, λέει άδειο γήπεδο. Το γήπεδο άδειο. Δεν είχε 15.000 κόσμου. Είχε κρύο. Σιγά μην είχε και 75. Είχε 15.000 κόσμου, Χρυσανθέ. Ήταν κατάμεστες οι θύρες 1, 2 και 3. Αυτές που δεν φαινόνται στην κάμερα, Κώστα, ήταν κατάμεστες. Οι άλλες που φαινόνται στην κάμερα. Πάντα κατάμεστες οι 1, 2, 3. Ναι. Τα ακριβά εισιτήρια. Ναι. Εντάξει. Ήταν 80% η θύρα 4 και 4α. 80. Ναι, 80. Μάλιστα. Και 70% οι θύρες 5 και 6. Αν τα βάλεις κάτω, Χρυσανθέ, μιλάμε για 15.000 κόσμου. Εμείς βλέπαμε ένα άδειο γήπεδο. Όλοι αυτό λένε. Ένα άδειο γήπεδο. Εντάξει, τώρα δεν έχει σημασία. Εσύ που μπορεί να δει και έχει πει και 30.000 του Βικελίδη, έχει θέμα και με την αριθμητική. Πέρα από την όραση. Ναι. Που είναι χέρι στο Βιερίνια. Στο Βιερίνια. Χέρι, ναι, χέρι. Το είπε και ο Τσόχος. Αυτό με τον Τσόχο πάλι. Ο συνάδελφος το είπε. Κανονικός. Και αυτός έχει πρόβλημα, φαίνεται. Δεν ενδεχομένως να έχει. Όλοι έχουν πρόβλημα. Ό,τι λένε κατά του ΠΑΟΚ, όλοι έχουν πρόβλημα. Χρήστε, μπορεί να μαλώνουμε 10 ώρες για το πέναλτι. Αν δεν ήταν, χέρι δεν υπάρχει. Τι να κάνουμε. Μάξε, το δέχομαι. Το είδα πολύ επιπόλαια. Να και το είπε και ο Μιχάλης, να και το είπε και ο Γιώργος. Το είδα πολύ επιπόλαια το πέναλτι. Και μπορώ να δεχτώ τη θέση σου. Για το πέναλτι όμως δεν τη δέχομαι. Άντε πάλι. Όπως δεν δέχομαι για την κόκκινη. Γιατί αποφασίζεις όταν κάνεις σύσχεση με τον εαυτό σου να μην δεις το σπρώξιμο του Ινσούα. Δηλαδή ακόμα το που μιλάμε δεν ξέρεις ποιο. Γιατί η επαφή που υπάρχει είναι ανύπαρκτη. Δεν είναι πέναλτι τέτοια πράγματα, είναι ποδόσφαιρο. Ο συνάδελφος τον κράζουν όλοι τι. Είναι ποδόσφαιρο. Έχεις βάλει γκολ επιθετικό φάουλ με τον Πανιόνιο που τον έχει σπρώξει, τον έχει καπακώσει και λέγατε είναι καθαρό στο 2-1. Και μου λες τώρα ένα κούμπιμα του. Ακούμπιμα είναι, ρε φίλε. Αυτό είναι ακούμπιμα. Δεν είναι αυτό. Δεν υπάρχει πέναλτι. Δεν υπάρχει. Ωραία, λέμε διαφορετικά πράγματα. Εντάξει, δεν χρειάζεται. Κατάλαβα. Εσύ λες ότι είναι, εγώ λέω ότι δεν είναι. Αυτό σου λέω ένα κούμπιμα. Δεν είναι πέναλτι, Στέριο. Δεν είναι πέναλτι. Εγώ δεν μπορώ να έχω. Περαστικά σου λέω ξανά. Περαστικά, εντάξει, ωραία. Περαστικά. Λοιπόν. Το ότι είσαι άμπαλος το ξέρει όλη η Θεσσαλονίκη. Είμαι άμπαλος επειδή δεν ακολουθώ την προπαγάνδα του ΠΑΟΚ. Όχι. Άμπαλοι είστε εσείς. Όχι. Ότι είμαι άμπαλος. Στέριο, πες μας τι είπε. Το άμπαλος τι σχέση έχει με τη διαιτησία. Με τη διαιτησία τι σχέση έχει το άμπαλος. Γιατί όταν έλεγα εγώ αυτά που έλεγα για τις ενώσεις και τις πίτες που πάει ο Πουριωτόπουλος και κόβεται παρέα στις ενώσεις ανά το τότε, κοροϊδεύατε.
Κοροϊδεύατε, καθόλου άμπαλος. Τι ζούμε. Άμπαλοι είστε εσείς που το μόνο που κάνετε, Στέργιο, είναι να δικαιολογείτε αυτό το χάλι που πάρει στο ελληνικό ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή. Άμπαλος, Χρύζανθε. Τους Περέιρα άμπαλος, και τους γραμμένους. Ναι, άμπαλος σημαίνει Χρύζανθε. Ναι. Βλέπω ένα πράγμα στο χορτάρι και δεν καταλαβαίνω τι βλέπω. Ναι. Βλέπω μόνο αυτά που θέλω να βλέπω. Που είναι σχέδιο στο βία. Εσένα περιγράφεις τώρα. Που μέχρι να φας το τετράμπαλο, ο Φερέιρα ήταν ο τεράστιος προπονηταράς και μόλις το έφαγε στο τετράμπαλο, κάναν 4 στα 4. Τι λες, ο ΠΑΟΚ τους πάτησε μέσα στο χορτάρι και κάναν 4 στα 4. Αυτό γράφω ότι η ομάδα έχει προβλήματα. Α, έχει προβλήματα η ομάδα. Το έχει γράψει. Εννοείται πως κανένας δεν περίμενε. Το έχει γράψει. Εννοείται πως κανένας δεν περίμενε. Και εγώ γράφω ότι έχει προβλήματα. Εννοείται πως δεν περίμενε 4 κανένας. Άμπαλος. Ναι, άμπαλος, ναι. Ωραία, είμαι άμπαλος, εντάξει. Όχι, όχι, χοντρό. Άμπαλος μπορεί να είμαι, αλλά είμαι τίμιος και δεν είμαι σε κανένα payroll. Άμπαλος μπορεί να είμαι. Ούτε εγώ είμαι Χρυσάνθης. Ούτε εγώ είμαι. Δεν είπα ότι είσαι. Εγώ ήμουνα. Και ούτε έκανα ποτέ. Και ούτε ξέρω πώς είναι να είσαι payroll, Χρυσάνθη. Όπως ήσουν εσύ κάποτε. Σε ποιο payroll. Του Άρη. Εγώ δεν ήμουνα. Ήμουνα, όχι. Ήμουν υπεύθυνος επικοινωνίας του Άρη. Όντως. Ήσουν στο payroll του Άρη. Σε κανονικότατα, με απόδειξη παροχής υπηρεσιών και πληρώνοντας και τις εισφορές μου. Και τρώγοντας και τέτοιο. Και τόγκα 27 χιλιάρικα. Κανονικότατα, φανερά. Το φανερό δεν πειράζει, Στέργιο. Δεν τα λέμε αυτά, Στέργιο. Το φανερό, Στέργιο, δεν πειράζει. Ναι, το φανερό πα και είσαι υπάλληλο. Κανονικό. Όχι, είναι γραφείο τίποτα. Και φαίνεται με τη φατσούλα σου. Ναι, ναι. Το από πίσω, το μαύρο είναι, Στέργιο, που πειράζει. Πάμε στα γήπεδα. Που να το παίζει αντικειμενικό, αλλά να είσαι στα payroll. Έτσι, έτσι. Αυτό είναι, Στέργιο, αυτό που πειράζει. Το κακό. Κάτι αμυστή είναι, Στέργιο. Κάτι αμυστή υπάλληλοι τη πυροσβεστική που είναι αμυστή. Αυτά πειράζουν, Στέργιο. Τη πυροσβεστική. Τη πυροσβεστική. Λοιπόν. Λοιπόν. Μαζί μας αυτή την πρώτη ώρα της εκπομπής, κυρίες και κύριοι. Μπράβο. Ότο Καλογεράς. Το κορυφαίο συνεργείο. Είτε είστε άμπαλοι, είτε δεν είστε, πάτε Ότο Καλογεράς να κάνετε έναν υπεύθυνο έλεγχο, να ταξιδέψετε με ασφάλεια όπου και να πάτε τώρα του Αγίου Βαλεντίου. Μα πάτε κάτι τριμεράκι. Δεν πρέπει να πάτε να δείτε το αυτοκινητάκι σας. Ότο Καλογεράς. Σέρβις ονοπλίο βαφείο ανταλλακτικά και αυτοκίνητο αντικατάσταση. Τρία καταστήματα. Γρηγόριο Λαμπράκη 27, Εσπέριον 19 και 14 χιλιόμετρα Θεσσαλονίκης Μουντανιών στη Θέρμη. Ότο Καλογεράς.gr. Έχουμε να προσθέσουμε κάτι για το παιχνίδι ή το ρεπορτάζ. Οι δηλώσεις μετά του Φερέιρα. Το ρεπορτάζ. Δείξανε μια ανακούφιση, κάτι δείξανε. Και ανακούφιση δείξανε και μια προσέγγιση στον κόσμο, λίγο να τον φέρουμε στα νερά μας. Γιατί φευγουά. Για τον κόσμο, ναι, γιατί το φάνηκε στις δηλώσεις των ΟΤΕ. Που τελειώνει το μάτς και λέει. Εντάξει, δεν είναι και το μάτς αυτό που θα πεις ότι ο κόσμος τόσο πολύ κτλ. Οκ. Μπράβο σε αυτούς που πήγαν γιατί είχε και κρύο κτλ. Αλλά η πρώτη αναφορά να τον ρωτάει για την ομάδα και να λέει αυτός, ευχαριστούμε τον κόσμο. Γιατί φευγουά, ναι. Αντίο. Κάτι τον συμβούλεψε. Αργά ή γρήγορα τα παίρνουν όλα τα μηνύματα. Τον συμβούλεψε κάποιο σε κάθε μέρα. Εντάξει, αδερφέ, μίλα γιατί. Κοίταξε, Χρήστατε. Από το να λέει. Όχι, μετά, το σωστό αυτό είναι. Από το να λέει μετά την εμφάνιση στο ΑΚΑ ότι έγινε ένα παιχνίδι που το χάρηκε ο κόσμος ήταν στο γήπεδο. Καλύτερα να λέει μπράβο στον κόσμο του ΠΑΟ. Εντάξει. Είπε έτσι το ταλέντο. Αν δεν μπορούμε να βρούμε μια μέση λύση, καλύτερα να λέει για τον κόσμο του ΠΑΟ παρά να λέει ότι ευχαριστήθηκε ο κόσμος. Και να λέει και τη φράση το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ο καθένας κοιτάει την πάρτη του. Ναι. Γιατί το είπε, ξαναλέω, μετά το μάτς με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Έπρεπε, ότι όμως θέλουμε να παίζουμε επιθετικά για να αναβαθμίσουμε το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ναι. Δεν θέλει το ελληνικό ποδόσφαιρο να αναβαθμιστεί. Οπότε να κοιτάξουμε την πάρτη μας. Και συγκεκριμένα τα του ΠΑΟΚ. Πάντως έφυγε μεγάλη πίεση και από το Φερέρα και από την ομάδα. Γιατί ξαναλέω, σε αρνητικό αποτέλεσμα δεν ξέρω, δεν νομίζω να είχαμε απομακρύνσει οτιδήποτε άλλο, αλλά θα είχαμε κραδασμούς πάρα. Πολλούς. Έχει τώρα μια ηρεμία ο ΠΑΟΚ να προετοιμαστεί για το μάτς με τον Όφη την Κυριακή. Να δει τι θα κάνει στη ρεβάνς να μην κινδυνεύσει. Και έχουμε άλλα. Και να δει μετά πώς θα πάει να πάρει το διπλό από τον Κούγια. Μέχρι να φτάσει, αν θα φτάσει η μέρα που το σχολιάζουμε το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Γιατί δεν ξέρω, έχω μια επιθέτηση μεγάλη. Ότι δεν θα φτάσουμε να μιλάμε. Λες, για λες να πάμε εκεί. Δεν θέλετε γι' αυτό. Τι θέλω να πω. Επειδή μιλάς για συναδέλφους. Επειδή μιλάς για συναδέλφους και τα λοιπά, θα γράψετε ένα άρθρο για τους 6 παίκτες του Όφη που δηλώθηκαν να εκτίσουν την ποινή τους στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Το διάβασα. Γιατί για τον έναν παίκτη του Άρη με τον Ολυμπιακό μας πρίξατε τα ούμπαλα. 6 παίκτες του Όφη, βασικοί, δηλώθηκαν, δηλώθηκαν στο μάτς με τον ΠΑΟΚ. Υπάρχει κάτι εδώ πέρα να το. Κανένα άρθρο θα κάνετε ή μόνο όχι με τον Άρη έχετε θέμα. Όχι με τον ΠΑΟΚ. Θα διαβάσουμε κανένα άρθρο και θα. 6! 6! Καλά, δεν δουλειά. Όχι ένα! Ένα! Αυτοί δεν γράφανε για το Άρης Ολυμπιακός. Ένας παίκτης, ο Σάσα. Αυτός ήταν. Είναι το αντιπάλου τώρα τι θα γράψουν. Ένας παίκτης. Ο, δεν ήταν ένας. Ένας ήταν. Ο Σάσα. Ο Γκάμα δεν έπαιξε ούτε το προηγούμενο παιχνίδι, ούτε το επόμενο γιατί τραυματίας. Συγγνώμη κιόλας. Και ο Γκάμα και ο Σάσα ήταν οι δύο που δηλώθηκαν. Ο Γκάμα όμως δεν έπαιξε ούτε το προηγούμενο παιχνίδι, ούτε το επόμενο σου λέω. Έξι παίκτες του Όφη,
Έπεσε. Θα πέσω κιόλας κάτω. Ναι, ναι, φυσικά. Δεν θα σηκώσω μέσα. Αύριο μπορεί ήρθε σήμερα. Θα σε κρατήσω κάτω. Όχι, εντάξει, σιγά. Θα σπέψει ο Κώστας. Θα σηκώσει. Πες λίγο ρε φίλε τώρα. Πες λίγο ρε φίλε. Έξι παίκτες. Κάντε ένα άρθρο. Κάντε ένα άρθρο. Έξι. Και έξι με τη Λάρισα. Και έξι της Λάρισας. Στο Λάρισα ΠΑΟΚ. Δηλαδή εντάξει ρε φίλε. Εντάξει, οκ. Αφού ο Κούγιας δεν είναι φίλος μας τώρα όμως. Ο Κούγιας είναι φίλος με όλους πάντα. Άρα είναι πρώτος μάγκας, όποτε θέλει. Είναι φίλος. Εντάξει, τέλος πάντων. Λοιπόν. Σκέφτεσαι τώρα έξι παίκτες του Άρη Κώστα. Άντε πάλι. Να δηλωθούν, όχι με τον Ολυμπιακό. Χρήσατε. Με ένα μάτς που ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ. Όπως είπες και εσύ ότι είναι ένα μάτς που περισσότερο με ενδιαφέρουν, αλλά έτσι και όφη μπορεί να κρίνει ότι σου λέει ρε φίλε μου τον ΠΑΟΚ παίζω. Τι να πάω να κάνω τώρα. Ακριβώς αυτό. Δεν γίνεται όμως στο παιχνίδι που ο Άρης δηλώνει να αφήνουν υπονοούμενα και στο παιχνίδι που ο Όφη είναι ένα μάτσο που θα πάρει την πισόλα. Γιατί όντως ο Όφη τον ενδιαφέρουν τα άλλα παιχνίδια. Σου λέει έτσι κι αλλιώς. Θα χάσω. Θα χάσω. Θα πάει στο βάρο άλλος. Θα ανακαλύψει ένα πέναλτι. Θα μου σου ρίξει ένα πέναλτι. Ναι. Τι θα γίνει. Εγώ απορώ πάντως για το που το βάρο αυτό δεν έχει θέσει τίποτα αυτό. Αυτό χθες όντως. Την κόκκινη δεν τη βλέπει. Το πέναλτι να το δει, φίλε, και να δώσει το πέναλτι. Να πει αυτό που βλέπει και εσύ που λέει. Σπρόξιμο πέναλτι. Τίποτα. Είχε βάρ. Είχε. Γύρνα πει, κοιμόταν μάλλον αυτός, ένας Ελβετός ήταν, κοιμόταν. Σουβλάκια. Κοιμόταν αυτός εδώ πέρα. Σουβλάκια εκεί στην Τούμπα γίνεται χαμός, έχει ωραία σουβλάκια. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Αυτά για το ΠΑΟΚ. Αυτά για το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 2-0. Δεν προκύψαν τραυματισμοί, δεν προκύψε το μικρό πέρα από τον αγώνα. Ξαναλέω, επέστρεψε η ηρεμία. Δεν φαντάζομαι να έχει Skype αυτή τη βδομάδα. Εντάξει, θα πάμε μέχρι τέλος χωρίς Skype. Με έξι που λείπουν. Εμείς με εσάς είμαστε την Κυριακή. Όπως μου λέει ο φίλος μου ο Αλέξανδρος, οι περισσότεροι ξένοι διαιτητές είναι έτσι λέει συνηθισμένοι και εκπαιδευμένοι που δεν πηγαίνουν στο ΒΑΡ. Εμπιστεύονται το διαιτητή. Του ΒΑΡ. Ναι. Εντάξει. Δεν πάνε να δουν το ΒΑΡ. Ακούν αυτόν που τους το λέει από μέσα. Ναι, αυτό λέω. Αγγλία, Ισπανία δεν πάει ποτέ ο διαιτητής λέει να δει τη φάση. Όντως δεν πάει. Ρε. Δεν πάει στην Αγγλία. Δεν πάει συχνά. Δεν πάει συχνά. Δεν πάει συχνά. Το έχω παρατηρήσει. Καλά, ούτε μας πάνε συχνά. Δηλαδή στο. Ίσως το κάνουν και γι' αυτό για την καθυστέρηση. Νομίζω είναι οδηγία εκεί. Καλά κάνουν. Στο Όφι Άρης, δηλαδή ο Κομίνης δεν πήγε, είπε παίζεται το πεντακάθαρο πέναλτι. Του πώς έζωσε. Στέργιο. Ο Στέργιος τι θέλει αυτό. Όφι Άρης είναι. Για να τον τσιγκλίσω. Α. Λοιπόν. Λοιπόν. Τέλος πρώτης ώρας. Τέλος πρώτης ώρας. Τελειώσαμε, πάω και έχει κάτι άλλο να πούμε. Θα πούμε μετά. Προς το παρόν, όχι, αν προκύψει. Καταγγελία. Αν φτάσει το πόρισμα της Επιτροπής ή οτιδήποτε άλλο, έχουμε καμιά καταγγελία. Εδώ είμαστε να το σχολιάσουμε. Εσάς ευνοείται ότι καθυστερεί. Γιατί θα τιμωρηθείτε για του χρόνου. Θα, πάει, θα γίνει καθυστερεί, μετά πάει στην επιτροπή, μετά κάνουμε έφεση, μετά πάμε εδώ. Τελείωσε το πρωτάθλημα. Τελείωσε το πρωτάθλημα. Άρα, η πρόβλεψη μπήκε από του χρόνου. Το καλοκαίρι ο Καλπαζίδης θα πουλήσει. Γιατί είπε χθες ο Γεραπετρίτης. Είπε ότι μία τιμωρία και μετά αφαίρεση βαθμού σε κάθε ματς. Γιατί δεν αναρωτιόμασταν όλοι και λέγαμε, οκ, τρώει του μείον 5. Το άλλαξε. Μετά. Αφαίρεση βαθμού σε κάθε μάτσο όσο ισχύει η πολυδιοκτησία. Άρα θα πάμε μέχρι το Μάιο. Από το Μάιο μέχρι το Σεπτέμβριο θα βρούμε. Δεν θα ισχύει. Το Φουφουτίδι να βρει άλλα 10 εκατομμύρια στον λογαριασμό του να αγοράσει. Σαν να τους λέει, πουλήστε το. Θα πουλήσει στην Μπαμπίκε Sports και μια χαρά. Ωραία. Λοιπόν. Πάμε σε διαφημίσεις. Ολοκληρώσαμε την πρώτη ώρα. Επιστρέφουμε με ακόμη περισσότερα θέματα σχολιασμό της επικαιρότητας. Και με λίγο μπάσκετ στο τέλος και με βόλεϊ. Χθες ο Ερακλής δεν τα κατάφερε με την Κυφσιά. Χρήσα την τζάμπα. Το είπα, Κώστα. Τζάμπα του κινητοποίηση που έκανα. Ότι θα χάσει, 0-3. Οπότε υπομονή ένα. Και το 0-3 στο είπα, Κώστα. Και η μέρα που έγινε η κλήρωση εδώ ήταν. Ναι, χρήσα όλα τα έπε και εσύ. Σε αυτό το είπα. Ναι, αφού είναι πολύ καλύτερη η Κυφσιά από εσά. Κάτσε να δω το πέναλτι. Πέναλταρα. Βούρ στη βούλα πήγαινα. Κατευθείαν βούλα. Η νέα εκπομπή για το μπάσκετ στο Open TV. Με τον Κώστα Κούση. Παιδιά, στο Open, αν θέλετε εκπομπή για το. Έχω ήδη και κόνσεπτ έτοιμο, να ξέρετε. Έχεις. Βέβαια, έχω. Εντάξει, κάτι θα κάνουμε. Λοιπόν, διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο. Τίποτα, απλά θα είναι μια Πέμπτη. Δεύτερη ώρα τη εκπομπή. Τι Πέμπτη, Κώστα. Κατευθείαν διάβασα, γιατί δεν ακούστηκε στον αέρα. Γιατί ρε, παιδιά. Το μήνυμα. Τώρα διάβαστο. Τώρα διάβαστο, Κώστα. Άμα το σκεπτικό της Επιτροπής είναι της πλάκας και ο ΠΑΟΚ δικαιωθεί, τι θα λες, Χρυσανθέ. Τίποτα, απλά θα είναι μια Πέμπτη, λέει. Θα διαβάσω, κοίταξε φίλε. Εγώ δεν κατευθύνω τη σκέψη μου ανάλογα με το τι θέλω να είναι στην απόφαση. Θα διαβάσω το σκεπτικό και ανάλογα θα τοποθετηθώ. Μην τα λες αυτά, ρε Χρυσανθέ, έλα μεταξύ μας. Δηλαδή, εσείς ξέρετε ξεκάθαρα τι θα πούνε οι του ΠΑΟΚ αν ήταν τέτοιο.
θετικό. Δικαίωση κτλ. Θα διαβάσω το σκεπτικό, ρε φίλε. Μπορεί να υπάρχει κάτι που να σημειώνεται στο σκεπτικό σημαντικό. Έχει βάλει απόφαση το ΠΑΟΚ, πρέπει να υποβιβαστεί αν διερθούν οι νόμοι. Δεν την έβγαλα εγώ την απόφαση. Την έβγαλε η δεσμευτική εισήγηση. Άντε πάλι, δεσμευτική. Έκθεση. Λοιπόν. Κάτσε να λέω τη σωστά. Έκθεση για τον ΠΑΟΚ. Πρόσεξε λίγο και σου είπα και την ίδια στιγμή. Είμαι ο μοναδικός που ασχολείται με την υπόθεση αυτή καθ' αυτή. Όλοι οι υπόλοιποι ασχολείστε με το αν είναι κουμπάρι, αν είναι αυτό, αν είναι λαμόγια, αν τα παίρνουν. Με την υπόθεση ασχολείται κανένα. Και τότε εκείνη τη μέρα σου είπα κάτι θετικό για τον ΠΑΟΚ. Ότι στην περίπτωση τη Ξάνθης που είναι δύο διαφορετικές και. Σας είπα και την κανονική τέτοια, 4-1. Στην περίπτωση Ξάνθης λέει έκθεση και πόρισμα. Στον ΠΑΟΚ λέει μόνο έκθεση. Το είπα την ίδια μέρα, Στέριο. Λοιπόν, δηλαδή. Δηλαδή το πόρισμα, φίλε, είναι στοιχειοθετημένο 500%. Ναι. Καταλαβες. Η έκθεση είναι μια. Γιατί έκθεση. Αφορά τις μετοχές. Που είναι μόνο η αρμόδια Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού για το μετοχολόγιο κτλ. Το άλλο έχει το παραθυράκι να σου πει: πήρε τις μετοχές, κυρία μου. Κατάλαβες τι λέω. Δεν πήρε τις μετοχές, πήρε το ξενοδοχείο, τα γήπεδα κτλ. Ναι, παρένθε το πρόσωπο. Ναι, okay, αυτό είναι θέμα κρίσης όμως. Κατάλαβες. Ναι. Εκεί έχει παραθυράκι. Και το είπα την πρώτη στιγμή. Γιατί το άλλο όμως δεν έχει, γι' αυτό είναι πόρισμα. Δείτε το στην απόφαση που είναι δημοσιευμένη. Στην περίπτωση της Ξάνθης λέει έκθεση και πόρισμα. Στην περίπτωση ΠΑΟΚ Ξάνθης, πολυδιοκτησίας, λέει μόνο έκθεση. Έχει διαφορά. Θα διαβάσω λοιπόν το. Ο φίλος ο Γιώργος λέει: ναι. Πες τους στην οθόνη πάλι διαιτής, αν το στείλει ο ΒΑΡ μόνο σε περίπτωση που διαφωνεί. Όχι όποτε γουστάρει ο διαιτής και έχει απόλυτο δίκιο. Έχει δίκιο. Αν υπάρχει συμφωνία διαιτητή και ΒΑΡ. Μα αυτό είναι το ρόλο του ΒΑΡ. Ναι. Παρ' όλα αυτά, το όποτε γουστάρει πάει, όποτε γουστάρει ο τέτοιος. Μπορεί να πάει όποτε θέλει ο μέσα στο κήπεδο. Δεν δηλαδή να δίνει το πέναλτι. Όχι. Να λέει. Δεν λες να μην ήταν, κάτσε πάντο εδώ. Ή να μην το δίνει και να πει μόνος του. Να πάντο εδώ κάτι. Θες να σου πω και μάτς. Θες να σου πω και μάτς που έχει γίνει. Τζοβάρας. Γιατί να μην μπορεί. Έχει δώσει πέναλτι. Η μισή Έλληνες χρήση έχει δώσει πέναλτι. Έχει δώσει πέναλτι ο Τζοβάρας. Δεν είναι με το σύγκριση. Νομίζω με τη Λαμία είναι το μάτς. Έχει δώσει πέναλτι ο Τζοβάρας. Του λέει ο από πάνω. Τι του λέει δεν ξέρουμε. Γι' αυτό λέμε να ξέρουμε και τι του λένε. Και πάει. Το βλέπει ο ίδιο. Ο αυτός το είχε δώσει δηλαδή και το ακυρώνει. Δεν είναι ο τέτοιος εδώ, ο δικός μας ήταν, ο Θεσσαλονικιός, ο Ζαχαριάδης. Οι μισοί δεν ξέρουν το πρωτόκολλο, Χρήστανε, δεν είναι με το σύγκριση. Ναι, αλλά αυτοί σφυρίσουν, δεν ξέρουν το πρωτόκολλο. Δυστυχώς, είναι αδιάβαστη η μισή. Και ο φίλος ο Αναστάσιος λέει, το άλλαξε χθες το βράδυ ο Γεραπετρίτης το έργο με την αφαίρεση βαθμών, μια φορά αφαίρεση βαθμών και χρονικό διάστημα για αλλαγές αν αποδειχτεί πως υπάρχει κάτι. Επίσης είπε, είπε ότι είναι γνωμοδότηση και όχι απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Το είπα. Αν ήταν δημοσιογράφος ο Χρήστανθος και όχι ο Γκέμπελς του Βαθυλάκου, θα έλεγε όλες τις δηλώσεις και δεν θα ασχολούταν με yesterday's news. Αυτά που λέει ο Γκέμπελς στο κινητό σου είναι αυτά που διαβάζει. Εγώ τον άκουσα τον Γεραπετρίτη. Τον άκουσα να μιλάει. Τον άκουσα. Και είπα αυτά που άκουσα. Αν θες θα το βάλουμε να το ακούσει και αυτός. Κατά δεύτερον, δεν υπάρχει ούτε μία φορά που να έχω πει εγώ τη λέξη απόφαση. Δεσμευτική, έκθεση ή γνωμοδότηση. Αυτά λέω. Απλά, ο φίλος θέλει με το ζόρι να δοθείς. Εντάξει, okay, το καταλαβαίνω. Και εγώ το ίδιο θα κάνει για τον Άρη. Αλλά μην πάτε να μας βγάλετε και τρελούς. Okay. Δεν έχετε πει λέξη για την υπόθεση αυτή. Για την ουσία της υπόθεσης. Το μόνο που λέτε είναι λαμόγια, συμμορία, κακούργη, κουμπάρδι. Για την ουσία της υπόθεσης. Μεταφέρθηκαν τα 6,7 εκατομμύρια από τον ένα λογαριασμό στον άλλον. Θα μας πείτε μεταφέρθηκαν για να πάρει το ξενοδοχείο. Υπάρχει παρένθετο πρόσωπο. Αυτή είναι η ουσία της υπόθεσης. Η Μαρούπα πάντως που είναι φίλη σας λέει ότι είναι καραμπινάτη ή τέτοια. Πώς το λένε. Αποδείχθηκε καραμπινάτα, κάπως έτσι. Πώς το είπε, δεν θυμάμαι. Δική μου φίλη δεν είναι πάντως. Ούτε δική μου. Λοιπόν. Τα νησιά θα αποσυφορηθούν και οι παράνομοι θα γυρίζουν στην Τουρκία, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Καλά, ναι. Έγινε, Κυριάκο. Πάρ' το 0. Δόθηκε στη δημοσιότητα η λίστα με τις ισχυρότερες στρατιωτικά χώρες, Χρυσανθέ. Είμαστε. Στις πρώτες 8 θέσεις ποιες είναι. Αμερική, Ρωσία, Κίνα. Λογικό. Αμερική, Ρωσία, Κίνα. Ισχυρότερες στρατιωτικά. Η Ινδία. Η Ινδία, τέταρτη, όντως. Η Ινδία, φίλε, φαντάζομαι. Αφού έχουν ένα δίσκο. Ρίξτε τα τζιτζίκια εκεί. Η Ινδία, το Πακιστάν. Η Ιαπωνία. Η Ιαπωνία, βέβαια. Η Ιαπωνία. Η Νότιος Κορέα. Βέβαια. Έχει τον τρελό δίπλα. Πάτα το και πάτα το. Ναι, ναι. Η Γαλλία. Ναι.
και η Αγγλία. Και στην ένατη θέση ανέβηκε από το 10η η Αίγυπτος. Η σύμμαχή μας δηλαδή. Η σύμμαχή μας δηλαδή. Για να πάμε ξανά του Άρη νομίζω. Έχει και εμάς ξανά σήμερα, δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι. Σε ρώτησα αν τελείωσες. Ο Αναστάσιος λέει και το κλείνουμε. Έκανε και άλλες δηλώσεις χθες το βράδυ, όχι μόνο στον Πορτοσάλτε. Ποιος? Εντάξει, ωραία. Ο Γεραπετρίτης. Ωραία, και... Λοιπόν. Μετά την Αίγυπτο. Καταρχήν πρόσεξε, αυτοί περάσαν ένα νομοθετικό πλαίσιο. Το οποίο δεν λέει ούτε αναγώνα, ούτε κάθε αγώνα, ούτε πολυδιοκτήτη. Τίποτα. Λέει μόνο τη μετατροπή. Τώρα προφανώς εκεί που πήγε στη FIFA και την UEFA συζητήσανε και, του είπε η FIFA και η UEFA. Ναι, ρε φίλε, αλλά η πολυδιοκτησία δεν γίνεται να γίνει αυτό. Θα πρέπει να βάλουμε και αυτό και αυτό και ναι. Και θα υπάρξει και νέα νομοθετική ρύθμιση ή δεν θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση. Θα το περάσουν στην έκτακτη Γενική Συνέλευση Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Πάντως δεν φαίνεται, Χρυσάνδη, για να το κλείσουμε ότι θα πάει σπίτι του γραμμένος στις επόμενες μέρες. Τελικά. Γιατί το έχει πει και αυτό, ότι είναι λίγες μέρες ακόμα. Όπως πάει ο Ευγενάκης. Μπορεί να πάει τον επόμενο μήνα, ρε Στέργιο, μπορεί να το πούνε μέχρι τον Ιούνιο. Ναι, εγώ θα πω ότι θα πάει μέχρι τις εκλογές. Τον Οκτώβριο. Τον Ιούνιο θα γίνουν εκλογές. Τον Οκτώβριο ήταν κανονικά. Ναι, αλλά μετά τη συνάντηση του Big Four βγήκε ξεκάθαρο ότι θα γίνει τον Ιούνιο, πριν τη νέα σεζόν. Ιούνιο. Ναι, το πιο λογικό αυτό είναι πάντως. Αυτό είναι το πιο λογικό. Αυτή. Και αρκετοί άλλοι είχαν σε, αυτό υπήρχε. Σε 10 μέρες αυτό και γεια σας και σπίτια σας. Θα πάνε κάποιοι άλλοι σπίτια τους σε 10 μέρες, θα τους δεις. Ναι, άμα έρθει όμως μια επιτροπή μνημονίου από πάνω για το τελευταίο δίμηνο πριν τις εκλογές, τι θα είναι. Τι θα γίνει. Μας είναι φίλες μας ο γραμμένος, θα μας βοηθήσει να λύσουμε το θέμα με τη FIFA. Αφού δημιουργήθηκε πρώτο το θέμα με τη FIFA, από κάποιους όλο τυχαίως, με στην ΕΠΟ, τώρα μας βοηθήσουν να μας λύσουν. Κατάλαβες Κώστα. Μας βάζουν φωτιά και μετά παίρνουν το λάστιχο να τη σβήσουν. Ωραία. Δεν ψινόμαστε. Δεν ψινόμαστε. Λοιπόν, τι θέλετε να πω. Τελειώσαμε με τον ΠΑΟΚ. Πήγαμε Φερέιρα, αυτά, τέτοια. Είμαστε οκ. Okay. Πάρα πολύ ωραία. Ωραία. Άρης. Άρης Ατρόμητος, 7 η ώρα. Κλεάνης Βικελίδης. Δύσκολο παιχνίδι. Αλλά είναι το πρώτο παιχνίδι. Πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Υπάρχει και δεύτερο ματς πάντα. Άρα η λογική και η προσέγγιση είναι διαφορετική από ό,τι σε άλλα ματς. Ο Άρης πρέπει να κάνει το πρώτο βήμα. Ένα σκορ σαν αυτό που πήρε ο ΠΑΟΚ χθες νομίζω θα είναι ιδανικό. Για τον Άρη, βασικά θα είναι ιδανικό οποιαδήποτε νίκη χωρίς να δεχτεί γκολ. Θα είναι ένα καλό σκορ για τον Άρη. Ο Ατρόμητος δεν είναι η περσινή ομάδα, δεν είναι όμως και μια ομάδα που πρέπει να την υποτιμήσεις. Τι έπαθε ο Ατρόμητος τώρα τόσες αγωνιστικές. Γενικά δεν είναι, από την αρχή της σεζόν δεν είναι τόσο καλό. Στην αρχή ήταν τα έπαιρνε τα. Στην αρχή κάτι γινόταν, ναι. Όχι, ναι. Κουτσά στραβά, έτσι στο τέλο. Δεν πήρε. Πώς δεν πήρε. Παιδιά, 26 βαθμούς έχει, τι πήρε. Λίγοι είναι. 26 βαθμούς πήρε και τους πήρε με τον Παντελίδη 3 μάτς το 94. 3 μάτς πήρε στο 94. Πήρε τέλος πάντων. Πήρε μέσα στον Πανετολικό κέρδισε το 93. Μέσα στο το Ατρόμητο Σόφι το κέρδισε το 93. Δηλαδή, άμα δεν είχε πάρει και αυτά, θα έπεφτε. Μάλιστα. Τέσσερις αγωνιστικές δεν έχει βάλει ούτε γκολ. Ατρόμητος Βόλος 0-0. Παναθηναϊκός Ατρόμητος 3-0. Πανιώνιος Ατρόμητος 1-0. Ατρόμητος ΑΕΚ 0-1. Και πριν από αυτό το μάτς που λες εσύ, το 0-0 με το Βόλο, είναι το Ατρόμητος Βόλος στο κύπελο που έχασε 0-2. Με το Βόλο να τελειώνει με 9 εντωμεταξύ σε αυτό το μάτς. Τελευταία νίκη του Ατρόμητου είναι στις 11 Ιανουαρίου το 0-1 στον Πανετολικό. Αυτό, το γκολ στο 94 με τον Γιακουμάκη, ο οποίος δεν παίζει σήμερα, γιατί του σπάσαν το κεφάλι προχθές τη ΑΕΚ. Πήγε το παιδί με διάσηση και τέτοια στο νοσοκομείο, ευτυχώς είναι καλά. Ω, μήνυμα, Στέργιο. Επίσης δεν παίζει. Κάτσε, μιλάω, επίσης δεν παίζει ο Ρισβάνης. Ο Ρισβάνης. Και ο Μανούσος σήμερα. Ο καλύτερος παίκτης δηλαδή. Ναι, αυτοί οι τρεις δεν παίζουν σήμερα. Άρα, άσο ημίχρονο, άσο τελικό, κάτσε να δω. Δεν είναι τόσο απλό Κώστα το παιχνίδι. Γιατί? Το παιχνίδι είναι δύσκολο για τον Άρη. Έχει δύο σημαντικές επιστροφές, Κόρχουτ και Βέλεφ, που ξεκουράστηκαν και θα είναι στο βασικό σχήμα. Νομίζω ότι δεν θα γίνουν ιδιαίτερες αλλαγές από τον Ένινγκ. Θα δούμε αν θα ξεκινήσει πάλι τον Ντιγκινί ή αν θα προτιμήσει να ξεκινήσει τον Ντουρμισάη. Έχω την αίσθηση ότι ο Ντιγκινί έχει ένα προβάδισμα σε σχέση με τον Ντουρμισάη. Αρκετός κόσμος αναμένεται στο παιχνίδι, παρά το κρύο κτλ. Υπάρχει κινητικότητα μεγάλη. 1,50. Κώστα είναι φαβορί ο Άρης. Είναι πολύ καλύτερος από τον Ατρόμητο. Φοβερό. Και είναι το πρώτο παιχνίδι από τα δύο. Μην ξεχνάμε. Άρα θέλουμε ένα καθαρό σκορ σήμερα. 2,55 θέλουμε... το άσο-άσο. Πόσο? Δεν με χαλάει. Ωραία, παίξ το. Λοιπόν, θέλουμε 1-0, 2-0, 3-0, τέτοιο σκορ. Έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό το γεγονός ότι επιστρέφει ο Παντελίδης. Για πρώτη φορά τώρα αυτά έχουν στο Κλεάνθης Βικελίδης. Θυμίζω ότι οι δύο ομάδες έχουν παίξει φέτος για το πρωτάθλημα
το 2-2. Ναι. Εκεί που το ΒΑΡ δεν είδε το επιθετικό φάουλ του Μανούσου στο Βέλεφ. Στέριο. Και μέτρησε τον γκολ. Στέριο. Είναι αρκετά περίεργο το γεγονός ότι ορίστηκε ένας διαιτητής, ο Βάτσιος, ο οποίος είχε υποβιβαστεί στη Β' Εθνική και τον ξαναφέρουν πίσω τώρα και τον βάζουν σε αυτό το παιχνίδι. Ο Βάτσιος, ο οποίος είναι δυτικής Αττικής, Περιστέρη δηλαδή, και αυτός και ο πρώτος βοηθός, και ο Περέρα τον θυμήθηκε και τον έβαλε σε αυτό το παιχνίδι και έχει στο ΒΑΡ τον Σκουλά. Δηλαδή έναν διαιτητή ο οποίος, να μην πω γιατί πράγμα είναι, είναι ένας διαιτητής ο οποίος έχει καταχαρακώσει τον Άρη μέχρι τώρα. Θυμίζω το Άρης Λάρισα που δίνει πέναλτι και γυρίζει τη φάση ένα λεπτό πίσω και λέει επιθετικό φάουλ. Ναι. Τον έσπρωξε. Ναι. Και γενικότερα ένας διαιτητής ο οποίος με ο Άρης έχει πάρα πολλά παράπονα από αυτόν. Ας ελπίσουμε ότι σήμερα δεν θα έχουμε τέτοια πράγματα και ότι το ΒΑΡ θα λειτουργήσει κανονικότατα και θα αποδώσει δικαιοσύνη. Αυτά. Ο Βέλεθ θα παίξει. Ο Βέλεθ παίζει κανονικότατα βέβαια. 8 anytime σας δίνω παιδιά. Ο Βέλεθ με κεφαλιά. Βέλεθ, ναι. Ωραία. Θυμίζω ότι. Και Ρόσβακη που αδικήθηκε με τον γκολ που δεν μέτρησε. Ναι, ναι, και αυτό θα βάλει. 9.75. Πολύ ωραία. Καλό. Ο Άρης είχε έρθει 2-2, επαναλαμβάνω, στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Είχε σοφαρίσει, είχε δεχτεί τον γκολ με πέναλτι στο 87 και είχε ισοφαρίσει με τον γκολ του Φετφατζίδη στο 90, που τους είχε περάσει όλους. Και ο Ριζβάνης που λείπει σήμερα έβγαλε την μπάλα πάνω από τη γραμμή στο 92. Γενικότερα νομίζω ότι ο Άρης έχει ένα προβάδισμα στο ζευγάρι αυτό, ένα 60-40 να το πω, αλλά ο Ατρόμητος, επαναλαμβάνω, μια καλή ομάδα. Δεν είναι κακή ομάδα ο Ατρόμητος. Απ' την άλλη, ο Ατρόμητος έχει στο μυαλό του και το πρωτάθλημα σε ένα βαθμό, γιατί θέλει να μπει στα play-off. Είναι σε οριακό σημείο και το μεγάλο παιχνίδι για τον Ατρόμητο δεν είναι τόσο της Κυριακής που παίζει με τον Ολυμπιακό, Ατρόμητος Ολυμπιακός, όσο της άλλης εβδομάδας, που εδώ πρέπει να πούμε ότι αν πάει τελικά το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός Τετάρτη, για να, αυτό δεν μας είπες το story, αυτό θα μας το πεις τώρα, αν πάει το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός Τετάρτη, τότε θα πάει το Ατρόμητος Άρης Πέμπτη. Αν δεν πάει το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός Τετάρτη, είναι πολύ πιθανό να πάει Τετάρτη το Άρης Ατρόμητος και να πάει το ΑΕΚ Πανετολικός Πέμπτη. Γιατί το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ δεν μπορεί να πάει Πέμπτη, γιατί ο ΠΑΟΚ παίζει Σάββατο στη Λάρισα. Ναι. Με αυτά λοιπόν τα δεδομένα, ο Άρης μπορεί να γκρινιάξει για ένα πράγμα. Ο Ατρόμητος παίζει Δευτέρα με τον Όφη. Όφη Ατρόμητος. Και εκείνο είναι το παιχνίδι που πολλοί λένε ότι θα κρίνει σε ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό την έκτη ομάδα στα play-off. Αν υποθέσουμε ότι ο Άρης θα βρει μια νίκη στα 4 παιχνίδια που απομένουν, εκείνο το παιχνίδι λένε πολλοί ότι είναι το σημαντικό, ειδικά αν κερδίσει ο Όφη, νομίζω θα κάνει ένα τεράστιο βήμα για την είσοδό του στα play-off. Πάντως, όλες αυτές οι ομάδες που κυνηγάνε θεωρητικά τον Άρη, ή τέλος πάντων κυνηγάνε να μπουν στην εξάδα, και παίζουν μεταξύ τους, αλλά παίζουν και με ΠΑΟΚ ή Ολυμπιακό. Θεωρητικά δηλαδή έχουν, εκτός έδρας κιόλας ο Όφη, θεωρητικά λοιπόν έχουν δύσκολα παιχνίδια για να τα πάρουν όλα και να σιγουρέψουν την είσοδο στην εξάδα. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πράξη, αλλά το σημαντικότερο παιχνίδι για τον Όφη, για τον Ατρόμητο λοιπόν, είναι το παιχνίδι μετά την ρεβάνς κόντρα στον Άρη, και δεν ξέρω αν αυτό θα παίξει ένα ρόλο στη ρεβάνς. Δηλαδή αν ο Παντελίδης σου πει ότι παίζω το παιχνίδι τελικό για να μπω στα play-off, ξεκουράσω κάποιους ποδοσφαιριστές. Αυτό πιστεύω θα το κάνει ανάλογα και με το σκορ το σημερινό. Αν δηλαδή ο Άρης πάρει ένα καλό σκορ σήμερα, νομίζω η ρεβάνς θα είναι πολύ πιο εύκολη, γιατί και ο Ατρόμητος δεν θα το πάει στο πολύ ρίσκο για το κύπελλο, με δεδομένο θα παίξει τον τελικό στο Ηράκλειο κοντά στον Όφη. Συγκυριακά δηλαδή τον Άρη τον ευνοεί το πρόγραμμα του Ατρομήτου, όπως βέβαια ευνοεί τον Αστέρα Τρίπολος με το πρόγραμμα του Άρη. Γιατί ο Άρης θα παίξει σήμερα βράδυ και Κυριακή στις 3 θα παίξει στην Τρίπολη. Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Ελπίζω να μην γίνει ότι έγινε με τον Πανετολικό, που είχε πάλι αυτή την αλληλουχία. Δηλαδή Πέμπτη βράδυ μάτσα κύπελο, Κυριακή νωρίς πρωτάθλημα. Πες μας αυτό για το που τον πέσχε χθες. Σάββα Παντελίδη. Όσο υπάρχει. Καταρχήν τον βρίζετε νομίζω το Σάββα Παντελίδη. Είχατε πλακωθεί συνεντεύξεις τύπου εκεί. Θυμάμαι, είχαν γίνει σκηνικά. Είχε δείξει μια ευαισθησία μόνο στην πρεμιέρα. Μετά το αμήλυτο νερό.
Μάλλον στο μάτι τη Τούμπα. Φέτος ήταν ωραίος όμως. Έφαγε 5 φέτος, ήταν καλός. Ναι. Νομίζω ότι ο Τρόμητος δεν θα μπει στην εξάδα. Άρα, Σάβα Παντελίδη, είναι η ευκαιρία του Τρομήτου να πάει στο τελικό. Μόνο κύπελο. Μόνο κύπελο. Όλα για όλα. 7-10 το διπλό. Όρκος νίκης. Δεν έχουμε βάλει κόλλο εδώ και 2 μήνες. Όρκος νίκης. Για πες αυτό το σενάριο για το πότε θα γίνουν τα παιχνίδια. Καταρχήν θα οριστούν σήμερα, νομίζω. Σήμερα είπε ο συνάδελφος. Ναι. Έγκριτος. 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 Το κανάλι που. Ναι, έχει τα δικαιώματα. Ναι, έχει τις πληροφορίες από μέσα. Το θέμα είναι ότι δεν μπορούν να γίνουν 2 μάτς κολλητά στο ΆΚΑ. Δηλαδή Τετάρτη το Παναθηναϊκός ΠΑΟ και Πέμπτη το ΑΕΚ Πανετολικός. Για το Χλωτάπιτα. 48 ώρες. Για το Χλωτάπιτα. Ναι. Αυτό εντωμεταξύ, όταν κάναμε την κλίνη, γινόταν κλήρωση εδώ, δεν το λέγαμε εμείς. Δηλαδή εμείς το ξέραμε. Θυμάμαι που το έλεγες. Ότι δεν γίνεται άμα είναι στην ίδια έδρα κτλ. Θυμάμαι που το λέγαμε. Και ότι μπορεί να αλλάξει η έδρα του ενός αγώνα. Η ΕΠΟ πότε περιμένει να το αξιολογήσει τώρα. Θα ήταν μια λύση. Ένα μάτς γινόταν Τρίτη και ένα Πέμπτη, αλλά και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ παίζουν την Κυριακή. Την Κυριακή μάτς θα παίζει Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Δηλαδή, αν έπαιζαν όλες οι ομάδες Σάββατο, αν έπαιζε ο ΠΑΟΚ Σάββατο και ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να πάνε Τρίτη τη ρεβάνς, αλλά δεν γίνεται. Άρα υπάρχει Τετάρτη. Όπως λέει και ο συνάδελφος από την Κοσμοτέ, θα διαλέξει η Κοσμοτέ σήμερα μάλλον το πιο εμπορικό παιχνίδι. Άρα το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Είναι αυτό, είναι πληροφορία. Την Κοσμοτέ τη βολεύει βέβαια αυτό για να έχει και ένα μάτς και την άλλη εβδομάδα. Που δεν θα είχε τίποτα θεωρητικά. Την Κοσμοτέ τη βολεύει. Εντάξει. Απλώς δεν βρίσκω κάτι το παράλογο να πούμε για παιχνίδια ή παρασκηνιά κτλ. Εγώ θα πω μόνο ότι είναι τραγικό το ότι και στη Σούπερ Λίγκα και στην ΕΠΟ και στο Κύπελλο και στο Πρωτάθλημα αυτό το έργο το βλέπουμε συνέχεια να μην ξέρει κανένας πότε θα γίνει ένας αγώνας. Θα πω εγώ ένα μήνα πριν. Τουλάχιστον. Δηλαδή με την κλήρωση να ξέραμε ναι. Ότι τάδε και τάδε από εμάς που κάνουμε ταξίδια. Ρε, εγώ θέλω να προγραμματίσω πότε θα γυρίσω. Ναι, μέχρι τους φίλους των ομάδων, γιατί είναι πολλοί αυτοί. Ναι. Και του ΠΑΟ και του Άρη, όλων των ομάδων που πάνε χωρίς κασκόλ στην αντίπαλη έδρα, ναι. Μπαίνουν το εισιτήριο και βλέπουν το μάτς. Δεν μπορεί λοιπόν να προγραμματίσει κανένας να πάει στο ΆΚΑ. Γιατί. Εγώ καταρχήν. Θα πάω. Ναι, κανένα σου λέω. Εγώ θα μεταδώσω ο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Και εγώ. Θα είμαι στην Αθήνα. Ζαλίστε. Ρε Στέργιο, όλο με εσάς ασχολείται. Όλοι του φανεί, Κώστα. Τι θα γίνει τώρα. Καλά, ρε φίλε. Θα είναι εδώ Τετάρτη, θα είναι και ο δημοσιογράφος κάτω. Δεν πρέπει να το μεταδώσω. Τι δουλειά έχεις εσύ να κάνεις ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Επαγγελματίας είμαι, φίλε. Δεν έχω κάνει. Έχω κάνει. Και ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Εγώ έκανα ΠΑΟΚ Άρης. Εδώ οι φίλοι του ΠΑΟΚ στο αεροδρόμιο περιμένουν την άφηξη του κυπέλου. 2002, φίλε, στον Α. Τα έχω κάνει αυτά. Πάω Ολυμπιακός 2-4. Έχεις καλές αναμνήσεις από αυτά τα. Μια χαρά, επαγγελματίας είμαι. Και άμα την κάνω τη μετάδοση, την κάνω άψογα. Mm. Και θα δω στο replay ότι είναι απ' έξω η περιοχή. Τι θα έλεγε στη φάση του. Ότι δεν υπάρχει πέναλτι. Αυτό θα έλεγα. Όντως. Ναι. Αλλά θα έλεγα επίσης ότι το Βιερίνη, γιατί το είδα στο βίντεο, ότι είναι εκτός περιοχής. Δεν θα έλεγε δύσκολη φάση και τέτοια. Δηλαδή είχε χέρι να είναι εκτός περιοχής. Όχι χέρι να είναι, είναι ή δεν είναι χέρι. Νομίζω ότι τη βρίσκει στον νόμο. Ναι. Νομίζω ότι τη βρίσκει στον νόμο. Δεν φαίνεται ξεκάθαρα. Στη ρεβάνς. Αλλά πιο πολύ φαίνεται ότι είναι στον νόμο. Αλλά είτε είναι χέρι, είτε δεν είναι, είναι εκτός περιοχής. Δεν θα σου δώσει ευκαιρία να περιγράψεις μας του πρωταθλητή και κυπελούχου. Θα βγάλει την ανακοίνωση. Θα είναι ο Σταύρος Κόλκας στη ρεβάνς για να δεν μπορώ να είμαι μαζί με τον Σταύρο. Να δω το μάτς, δεν μπορώ. Νομίζω ο Σταύρος θα χαρεί πάρα πολύ με αυτή την πρότασή σου να την κάνεις, να κάνετε μια διπλή περιγραφή. Ή σχόλιο, η τελευταία. Κοίταξε, αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Αν προκριθεί μάλλον ο ΠΑΟΚ, δεν θα είναι τελευταία. Αλλά άμα βάλει κανένα γκόλο τέτοιο ο Ινσούα και τα λοιπά, θα μας συλλάβουν καταρχήν. Να ενημερώσω τον Σταύρο για το τι θα ακολουθήσει. Θα είμαι στο παιχνίδι καταρχήν. Θα πάω. Πάω το δω. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Να πας, Χριστέ. Δεν πρέπει να πάω να το δω, Κώστα. Ποιο? Το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Φυσικά. Πότε είναι? Τετάρτη. Θα είμαι κι εγώ. Πέμπτη είναι το μάτς του Άρη. Μια χαρά. Εκεί θα είμαι να μην το δω. Άρα Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Χρήσανδο Γιόκ. Από Δευτέρα μετά πάλι. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Πέμπτη. Δευτέρα δεν θα είμαι εγώ, παιδιά. Και ξέρω, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Παρασκευή την έρθει. Άσχη την Παρασκευή. Λε. Δεν θα λείπει. Παρασκευή. Όχι, όχι, όχι. Αν παίζω Πέμπτη βράδυ, είναι ό,τι Παρασκευή. Τι το λέω. Αυτό το απόγευμα. Ναι, ναι, ναι. Τι τώρα, δηλαδή. Είναι δυνατόν. Από πέσει ταλαιπωρία. Θα με βγάζετε κάθε μέρα. Ταλαιπωρία. Δεν χρειάζεται. Γιατί? Θα καταφέρουμε και λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Πάμε σε διαφημίσεις. Πάμε σε διαφημίσεις. Πάμε σε διαφημίσεις. Μαζί μας. Στη μια μισή, μαζί μας. Μαζί μας. Mr. Gold, η κορυφαία πίτσα. 62-85-86.
Τρεις μεγάλες πίτσες μόνο 12,50 κόστα. Τρεις τετράγωνες μόνο 16 ευρώ. Ε, φίλε, συμφέρει. Τρεις τετράγωνες. 5 ευρώ η μεγάλη. 5,5 ευρώ η μεγάλη. Πιο λίγο, η τετράγωνη. Αφού λέμε 16 ρε Χρήστα, 3 τετράγωνες, 3, 5, 15. Ε, ναι ρε φίλε, 5 και 5,33. 5,33 πίτσα. Οι τρεις μεγάλες μόνο 12,5. Για μου λένε εδώ... 3, 4, 12, 4 ευρώ η μεγάλη πίτσα φίλε. Μια χαρά τώρα. Αυτό σου λέω, τζάμπα είναι, παιδιά, ορμάτε. Τζάμπα πράγμα. 62,85,86. Μεσολογίου 2 στις ΣΥΚΕΣ και μαζί μας ο Μαρμαρίδης. Μια εταιρεία επίπλων με ένα καταπληκτικό κατάστημα στην Τσιμισκή. Για όσους θέλετε απλά να πάτε να δείτε τα έπιπλα και να πάρετε μια άποψη. Πάρα πολύ ωραίος χώρος, παιδιά, να πάτε. Έτσι, value for money τα έπιπλα όλα, θα το καταλάβετε, θα το αντιληφθείτε. Νέο πλάνο δώσεων από το Μαρμαρίδη, χωρίς πιστωτική και χωρίς προκαταβολή. 100% ελληνική επιχείρηση που απασχολεί περισσότερους από 130 Έλληνες εργαζόμενους. Ο Μαρμαρί. Και όπως βλέπω στο marmaridis.gr, προσφορές μέχρι και 60% στα κρεβάτια. Ναι, για να δείξει το κοινό πόσο το έχει. Ποιο. Ποιο λέω. Το από εκεί. Το αριστερά. Μια χαρά, το δεξιά. Το δεξιά, ε. Γι' αυτό είσαι ρε φίλε, βέβαια. Ε, ναι, ρε φίλε, τι. Πρέπει να είναι και αντισυσμικό. Αντισυσμικό. Μετά από αυτό το σχόλιο. Διάλειμμα. Τελευταία. 20 λεπτά. Ένας χαμός στην Τρίπολη. Περιμένω στον Άρη. Δωρεάν είσοδο για τις γυναίκες. Ανακοίνωση ΠΑΕ Αστέας Τρίπολης. Έμαθα να την πάω. Έχω και πάρει. Μαρμάρος ο κόσμος. Έμαθα να την πηγαίνουμε. Ποιος έμαθε. Μάθαν στην Τρίπολη ότι πάω εγώ με τον Μπάρι στο παιχνίδι. Καλά να περάσετε. Και έβαλαν δωρεά είσοδο στις γυναίκες. Α, ναι, ζήσαμε να το ακούσουμε και αυτό. Ζήσαμε να το ακούσουμε και αυτό. Πέθανε ο Κέρκ Ντάγκλας, ηλικία 103 ετών. Πόσο? 103. Ε, αυτό που λέμε πλήρης ημερών. Εντάξει. Να έχει ζήσει, φίλε, έναν αιώνα ακριβώς. Έναν αιώνα. Αυτό έχει δει τα πάντα σου. Τα πάντα. Βέβαια. Δηλαδή στον πόλεμο ήταν. Πότε γεννήθηκε? 1800 δύσκολα. 1920. Ναι, 1900 τόσο. 1917. 17. Άρα στον πόλεμο του 40. Έχει ζήσει πρώτο παγκόσμιο. Τα πόνερα, ναι, μετά. Το 17 ήταν μωρό, ρε. Έχει ζήσει. Δεν έζησε πρώτο παγκόσμιο. Το 18 τελείωσε. Ναι, ναι, εντάξει. Εντάξει, στην Αμερική δεν είναι. Βαλκανικού. Ναι, περνάει έτσι ο φρουρό Ελλάδα. Μικρασιατική καταστροφή. Ναι, ναι. Τον μεταξά μετά. Έζησε. Ήταν ηλικία στρατευσίμου στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Έχει ζήσει τα τρία πρωταθλήματα του Άρη. Στέργιο. Στέργιο. Ιδίω το ένα με πάνινη μπάλα. Με πάνινη μπάλα. Με φασμάτινη, με πανιά. Εγώ νομίζω ότι μπήκε παοξή και το έγραψε αυτό. Στο Wikipedia. Εγώ νομίζω ότι ισχύει. Στο Wikipedia μπαίνει και γράφει ό,τι θέλει. Δεν έχει αλλάξει εδώ και 2 χρόνια. Ενώ τώρα το φύλακα τη ομάδα ήταν ο εμβληματικό Κώστα Κούση, μπορεί να γράψει. Το ότι έπαιζε και ο Πάοκ, βέβαια, σε αυτό είναι μια άλλη λεπτομέρεια. Δεν έπαιζε. Στέργιο έπαιζε. Φυσικά και έπαιζε. Δεν έπαιζε. Γιατί λένε με τρει ομάδε, αλλά τρει ομάδε πώ γίνανε. Παίζανε πρωτάθλημα εδώ Θεσσαλονίκη και αυτό που το έπαιρνε τη Θεσσαλονίκη έπαιζε στα playoff. Ούτε στο SAA δεν τα κάνουν αυτά. Αυτό ήταν το σύστημα Κώστα τότε. Έλειπε ο Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός. Ήταν πρωταθλητής Αθήνας, είπαμε. Ναι, λείπαν αυτοί τρεις λείπαν όμως. Και τι να κάνουμε τώρα. Λόγω κόντρας με την ΕΠΟ, δεν κατέβηκαν να παίξουν. Και Αριανάρα πάρει μέσα στο πρωτάθλημα. Μέσα στη χαβούζα. Καραβάν. Ο Γκολ που έκρινε τον τίτλο, το έχεις δει, γκολάρα. Με πάλι. Έχει βίντεο, κανονικά. 1922. Με χρώμα κιόλας. 28 ήταν το πρώτο στέργιο. Η Κάλτσα έπεσε σε ελασπόνερα και βάρινε και πήγε πιο δυνατά. Το πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα. Υπήρχε βάρ τότε, αλήθεια. Το βάρ. Σχεδίαζε κάτι. Σαν αυτό που δίνει η μηχανή του χρόνου με τη μανιβέλα η κάμερα. Σχεδίαζε κάποια φάση. Αν είναι σχετσογράφο. Μου λε στη Λίβερπουλ και στη Manchester United αφαιρούν τα πρωταθλήματα τα τότε. Καλά, δεν τα και το πρωτάθλημα μπάσκετ που πήρες, πότε πήρες Κώστα πρωτάθλημα μπάσκετ? Το 28. Ο Στέργιος, ο Πάοκ πότε τα έχει πάρει? Το 91. Το ένα έχεις πάρει μόνο. Το 59 έχει πάρει. Κανονικό ήτανε. Υπήρχε το α1. Το 59 με το 28 έχουν μια διαφορά. Υπήρχε α1. Α, το 59 με το 46 δεν υπάρχει διαφορά. Όχι. Ας πάρουμε χρήστε τα μεταγενέστερα, ότι έχεις μισό αιώνα και πλέον.
Έτσι να δεις τι σημαίνει μια κούπα. Τι να κάνω, και θα κάνεις άλλο τόσο. Αφού μας κάνετε. Και θα κάνεις άλλο τόσο. Έτσι λόγω. Στέριο εδώ είναι. Έτσι λες εσύ, θα αρχίσω να βάζω σιγά σιγά. Μόλις βαθμολογικά μπω στα play-off, θα βάλω ότι θα παίξω play-out. Ένα-ένα θα στα βάζω. Ένα-ένα. Το αίτητο στο έχω βάλει ήδη. Που σου είπα θα σου σπάσω το αίτητο και κοροϊδεύες. Πάρ' το τετράμπαλο. Μέχρι τώρα. Μια φορά στη δεκαετία μπορεί και να ρίξει πάνω κάτω. Κάτι περίμενε. Το 2030. Πρόσεξε τώρα, μιλές δύο φορές τη δεκαετία στα play-off. Και παίξω και στο κύπελλο και πεις τρεις φορές τη δεκαετία. Αν τα καταφέρεις, μαγκιά σου. Εννοείται. Πάντως ο Παοξής δεν θα ασχοληθεί με το ανάποδο φάουλ στο 4 που υπήρχε και δεν το έδωσε. Το είδα. Που βγήκε ο Μήνος και είπε ότι είναι επιθετικό φάουλ. Εντάξει. Το τρίτο γκολ. Ο Μήνος. Ο Μήνος. Μια άποψη προσωπική του. Κρίνεται. Ο ρεπόρτερ του Παοξ στη δημόσια τηλεόραση. Κρίνεται. Τι να κάνω. Τι είναι, ο Ολυμπιακός είναι. Με Παοξής αυτός που δεν ασχοληθεί. Με χαροποίητο το λέγαμε και την περασμένη εβδομάδα ότι βρέθηκαν ελάχιστοι, να μην πω πάρα πολύ λίγοι, που ασχολήθηκαν για παράδειγμα με το φάουλ που έγινε στο Λιμιό ή το πέναλτι στο ΆΚΑ που πάω και έχασε με 2-0. Δεν αναφέρθηκε άνθρωπος. Ε, ποιο πέναλτι, αφού είναι απέξω από την περιοχή, τι να αναφερθεί. Καλά, εσείς λέτε συγχαρητήρια στον εαυτό σας που λέτε. Ούτε καν φάουλο του Κρυσταντέη. Βουτιά κάνει. Σε παίκτη του πάω. Βουτιά κάνει. Πηδάει, τον πατάει το πόδι. Συγγνώμη, ρε φίλε, όταν. Τον πατάει. Ποιος τον πατάει? Ο παίκτης του Παναθηναϊκού, τον. Το Λιμιό. Και ενώ τον πατάει, αυτός πηδάει. Ρε φίλε, όταν σε πατάω, πέφτεις κάτω. Δεν κάνω βουτιά να πω μες στην περιοχή. Αυτό τιμώρησε ο διαιτητής. Ενώ τον πατάει ξεκάθαρα το πόδι του, τον πατάει. Εσένα σε πατήσω το πόδι. Θα σηκωθούν και τα δυο σου πόδια και θα πηδήξεις μέσα. Αυτό έκανε ο Λιμιός. Που δεν καταλαβαίνετε κιόλας τι έγινε. Καλά. Πήδηξε ο Λιμιός και έπεσε μες στην περιοχή. Ενώ τον πάτησε. Που ο Κάκος την Κυριακή είπε ότι είναι πέναλτι. Και τη Δευτέρα είπε ότι εγώ θα το έδινα. Αλλά δεν φαίνεται ξεκάθαρα αν είναι πέναλτι. Μέσα μια μέρα άλλαξε. Τελικά ήταν ή δεν ήταν? Φυσικά και δεν ήταν, Κώστα. Άντε πάλι. Είναι σαν το χέρι του Βιερίνια. Είναι έξω από την περιοχή. Που γράψανε συνάδελφοι και μετά λες να μην του λέω πάλι. Αυτό πάλι ναι. Έχει δίκιο σε αυτό. Μιλάμε για ξεφτυλισμένους. Έχει δίκιο. Οι οποίοι λένε για χέρι του Βιερίνια και πέναλτι. Και πέναλτι. Δεν το υιοθετώ. Και πέναλτι τώρα. Και πέναλτι. Και πέναλτι χρήσατε. Δεν το είδαν καλά. Είσαι ξεφτυλισμένος. Άρα ο Κάκος είναι, και ο Κάκος που είπε ότι είναι πέναλτι του Λιμιού. Γιατί αν είναι αυτή. Άρα είναι και ο Κάκος. Να σου πω κάτι. Πού είναι στα εκατοστά. Ναι. Εντάξει. Δεν ξεφτυλίζεις αν πεις ότι. Δεν φάνηκε. Βλέπω ότι πατάει την κρατή. Δεν φάνηκε. Η Βιερίνια είναι στο ημικύκλιο της περιοχής. Όταν το δεις μετά. Αν εκείνη την ώρα από το πλάνο. Άκου λίγο. Να είμαι σοβαρή. Από το πλάνο που δείχνει ο ΤΕ. Δεν φαίνεται αν είναι μέσα στην περιοχή, φίλε. Ή έξω. Μετά που βλέπεις από άλλο. Από άλλη κάμερα καταλαβαίνεις ότι είναι εκτός. Τα πράγματα είναι απλά. Εγώ θα δεχτώ, αν κάποιος γράφει, που έχουν γράψει πολλοί, ότι υπάρχει χέρι στο Βιερίνια, πρέπει να δεις το replay και υπάρχει ένα ειδικό replay που φαίνεται ότι χτυπάει στο νόμο. Ναι. Θα το δεχτώ. Ναι. Ότι ο άλλος λέει αμφισβητούμενη φάση, ρε φίλε. Ναι. Το να γράφεις πέναλτι, είσαι ξεφτυλισμένος. Μάλιστα. Δεν και υπάρχει άλλη λέξη. Όταν λοιπόν ο Κάκος, λέει πέναλτι κάτι που δεν είναι. Αν εγώ έλεγα ότι ο Βιερίνια δεν έκανε χέρι στη Λαμία, είμαι ξεφτυλισμένος. Ναι. Ξεφτυλίζομαι. Ναι. Έτσι λοιπόν ξεφτυλίζονται όσοι μιλάνε για χέρι και πέναλτι λέει που δεν έδωσε τον Παναθηναϊκό. Ναι. Για το χέρι του Βιερίνια. Ναι. Και ρωτάω εγώ. Αυτό, ο Κάκος είναι ξεφτυλισμένος όταν λέει αυτό το πράγμα, με την ίδια λογική. Όταν λέει ότι είναι πέναλτι ενώ είναι έξω από την περιοχή. Χρήσανθε, δεν είναι 5 μέτρα, 4 μέτρα έξω από την περιοχή. Ναι. Πώς ο Κάκος λέει ότι εγώ βλέπω ότι πατάει τη γραμμή. Είναι. Στο εκατοστό δεν την πατάει. Ωραία. Την είναι πατάει. Όταν λέει ο Ιντέγ είναι κόκκινη και ο Γιαννούλης δεν είναι κόκκινη. Ότι ο Ιντέγ έχει πρόθεση και ο άλλος δεν. Ποιος είναι, ρε φίλε. Ο Δαλάη Λάμα και είναι μέσα στο μυαλό του Ιντέγ και του Γιαννούλη. Ο Δαλάη Λάμα δεν έχει πρόθεση, λέει. Πώς ξέρει αν έχει πρόθεση ή δεν έχει. Πες μου λίγο, πώς το ξέρει. Εγώ λοιπόν που δεν θεωρώ τον εαυτό μου ξεφτυλισμένο, είπα ότι το πάτημα του Γιαννούλη είναι κόκκινη κάρτα. Ωραία, χαίρομαστε. Όσοι βλέπουν, ξαναλέω, άλλη μια φορά το πω. Πέναλτι στο χέρι του Βιερίνια. Δεν εξετάζω αν υπάρχει χέρι, που δεν υπάρχει. Είναι φως φανάρι, αλλά να μιλάς και για πέναλτι, ρε φίλε. Εγώ σου είπα που το είδα, που είδα τη φάση ξανά. Καλό είναι το 20 και το 50, αλλά ρε φίλε, κάτσε. Έχεις θέμα μεγάλο με τα μάτια σου. Εγώ που ξαναείδα τη φάση, την ώρα του μάτς, όταν το είδα, νόμιζα ότι είναι πέναλτι. Γιατί δεν είδα πλάνο εντός από την πλάγια φάση. Τώρα που το ξαναείδα από τα πλάγια, είναι ξεκάθαρα έξω από την περιοχή. Δηλαδή και χέρι να είναι, δεν είναι πέναλτι, είναι φάουλ. Είναι έξω από την περιοχή, καθαρά κιόλας έξω από την περιοχή. Δηλαδή αρκετά έξω από την περιοχή. Αλλά ξαναλέω, χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω,
όταν στην φάση την ώρα του match, το replay που του δίνει όχι την ώρα του αγώνα, μετά από 4-5 λεπτά που ξαναδείχνει τη φάση, εκεί δεν καταλαβαίνει αν είναι μέσα ή έξω. Πολλοί έχουν επηρεαστεί, Χρήστα, από τα παπουτσέλια πέναλτι ή από τα πέναλτι που κέρδιζε ο Μάνταλο, πηδώντα 3 μέτρα στη μεγάλη περιοχή. Παπουτσέλια. Οκ, okay, τα βλέπουν πέναλτι. Δεν πειράζει. Με τον διαιτητή που παίζει, την Κυριακή, που παίζει σήμερα, ο Άρης, το Βάτσιο, έχει δώσει ένα τέτοιο πέναλτι. Πέρσι στην ΑΕΚ έξω από την περιοχή. Το ξεχνάνε οι φίλοι τη ΑΕΚ, οι ρεπόρτερ τη ΑΕΚ, τη δουλειά του κάνουν. Εντάξει. Είναι όλα μέσα στο πλαίσιο του παιχνιδιού. Ναι. Αλλά το να λες για πέναλτι, ρε φίλε, όχι. Δεν είναι, όχι. Εντάξει, εντάξει. Κάτσε, κάτσε να δούμε στο Open τώρα τι φάση. Ή Γκαβό μπορεί να είσαι. Εδώ για να δούμε. Για να δω. Κοίτα το χεράκι, πίσω δεν πέναλτι. Το χέρι το έχει έτσι, ρε φίλε. Και το δεν υπάρχει. Κανένα πέναλτι. Το χάσε. Το βάλε, ρε Βλάξ, από χθε. Το χέρι το έχει έτσι. Δεν υπάρχει. Δεν είναι πέναλτι αυτό. Εδώ. Καταρχήν το έχει ανάποδο. Offside. Όχι, όχι, καλό γκολ. Κοιμάται ο 26. Κοιμισμένο τελείω. Οχ, το σήμα δείχνει, μήνυμα. Είναι γιατί, γιατί έχει φάει τόσο ξεφωνητό. Μήνυμα, ναι. Α, και το μήνυμα του Γιωργάκη δεν το διάβασε. Την κόκκινη κάρτα. Την κόκκινη κάρτα δεν τη δείξατε. Τι, εγώ μήνυμα. Έστειλε μήνυμα ο Γιωργάκης πάλι. Έγραφε, έκανε ανάρτηση. Ούτε του μίση δείξανε, Χρήστανθη. Μόνο τα δύο κόλ δείξανε. Μέστε. Είναι εντάξει, τι να δείξουν. Μια φάση, ένα φάουλ έξω την περιοχή είναι στέριο, εντάξει. Έκανε ανάρτηση. Ούτε του Πούγκουρα έπρεπε να πει. Γιώργο Δόνη. Κοσμοτέ TV, πάρα πολύ ωραία. Ωραία. Καταθέθηκε η τροπολογία για την πολιτιοκτησία στην εφημερίδα της κυβέρνησης. Δημοσιεύτηκε μάλλον. Να χρησιμοποιήσω το σωστό ρήμα. Μάλιστα. Για τη διαβάσω είναι. Εντάξει, εγώ την ξέρω. Πολύ μεγάλη, εντάξει, έχει και νούμερα αυτά με το άρθρο 15 και παράγραφο 12 κτλ. Ναι. Το θέμα είναι να περάσει και από την ΕΠΟ τώρα αυτό. Γιατί, οκ. Okay. Καταθέθηκε νόμο του κράτου, αλλά στην ΕΠΟ ισχύει το παλιό ακόμα. Καταρχήν, βέβαια, πρέπει να γίνει να βγει το, όπως το λένε, η έκθεση πρώτα απ' όλα. Από την ΕΑ. Εσύ κανένα μήνα είπε η Μαρούπα. Θα αργήσει, λέει, λιγάκι. Εντάξει. Όχι, ρε, η Μαρούπα δεν είπε μήνα. Η Μαρούπα το είπε το μήνα, ναι, ή ο άλλος. Μπορεί, λέει, κανένα μήνα. Μπορεί να αργήσει λιγάκι, λέει. Άλλα λένε το πρωί αυτή, άλλα λένε το μεσημέρι, άλλα λένε το απόγευμα. Ό,τι να είναι. Τέλος πάντων. Η ουσία είναι ότι όταν βγει αυτό, θα πρέπει να πάει μετά στον αθλητικό δικαστή της Λίγκας και από τον αθλητικό δικαστή της Λίγκας να πάει στην επιτροπή εφέσεων της ΕΠΟ και από την επιτροπή εφέσεων της ΕΠΟ άλλοι λένε ότι θα πάει στο διαιτητικό, άλλοι λένε ότι θα πάει στο ΚΑΣ. Έχει δρόμο ακόμα υπόθεση. Εγώ νομίζω ότι ό,τι γίνει, αν υπάρξει τιμωρία, θα υπάρξει από το νέο πρωτάθλημα, Στέργιο. Ότι η απόφαση κιόλας θα είναι αυτή. Δηλαδή, ακόμα κι αν καταδικαστεί ο ΠΑΟΚ, θα λέει μείον 5 από το επόμενο πρωτάθλημα. Αυτή την αίσθηση έχω. Αλλά είναι αίσθηση. Όση ώρα μιλάμε, παρακολουθώ μπάσκετ, μάθουμε το πρόγραμμα των αγώνων Revanse. Δεν μας έχει κάνει εσύ τώρα η ΕΠΟ. Αύριο, κάτσε να παίξει και ο Άρης σήμερα. Σήμερα λένε οι πληροφορίες. Τώρα που θες και σήμερα. Ολοκληρώνεται υπό τη φάση, άρα φαντάζομαι αύριο θα ξέρουμε πότε θα παίξει κάθε ομάδα τη ρεβάνς. Να ξέρουν και οι ομάδες. Κάτσε και οι φίλαθλοι. Μπορεί να το πούν την Τρίτη. Πετάς Τετάρτη για. Είναι ικανή για όλα. Είπαμε σεβασμό στους φιλάθλους. Καλό δημοσιογράφο δεν πειράζει. Τι ακούγεται έτσι, τι χτυπά. Το πόδι ο Χρήστος έχει άγχος. Το σημερινό παιχνίδι. Έχει άγχος. Με το Παντελίδη βέβαια. Άγχος έχω πάντα. 0-0, Πανετολικός ΑΕΚ 1-1, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 2-0 και σήμερα στις 7 ολοκληρώνεται η πρώτη αγωνιστική της 7ης φάσης του κυπέλου. Είδες, έχουμε 7 φάσεις και εμείς, και 8 και 9. Λοιπόν, υπάρχει μια αναφορά, μια τοποθέτηση του Λευτέρη Δούκα. Εναντίον μας. Όχι. Τα τελευταία χρόνια οι γκεμπελίσκοι προσπαθούν επεγνωσμένα και συστηματικά να μας γεμίσουν ενοχές, φωνασκούν, ορίονται, κατασκευάζουν φάσεις, υιοθετώντας άκρητα το βασικό κεφάλαιο λασπολογίας. Λέγει, στο τέλος κάτι θα μείνει. Και εκείνο που μένει τελικά είναι ο αυτοδιασυρμός τους με τα νεροπίστολα που μας σημαδεύουν. Πέρασαν οι εποχές του φτωχού συγγενή ΠΑΟΚ που αντιμετωπίζονταν με συμπάθεια, γι' αυτό αντιμετωπίζεται με εμπάθεια. Και οι εμπαθείς συνασπίζονται γιατί είναι τόσο αδύναμοι που μόνοι τους δεν μπορούν. Πεναλτάρα του Βιερίνια πάντως να τα λέμε όλα. Το χέρι αυτό εκτός περιοχής. Παρετήθηκε ο Υπουργός Οικονομικών της Σκωτίας που έστειλε μηνύματα σε 16χρονο αγόρι. Μπράβο στον Υπουργό της Οικονομικών της Σκωτίας. Τουλάχιστον εκεί παρετούνται. Τώρα, άμα είναι το ίδιο το να στείλει μηνύματα σε 16χρονο αγόρι με το. Εδώ αφώνονται, Χρήστανθη, όλοι. Με την πολυιδιοκτησία. Όχι, δεν μιλάω για αθλητισμό. Για πολιτική μιλάω. Τουλάχιστον εκεί παρετούνται. Και μπορεί και να καταδικαστεί. Το μήνυμα του Γιώργου Σαββίδη που έλεγε νωρίτερα ο Κώστας, ναι. Έχει μια φωτογραφία με τον πανηγυρισμό του Φερνάντο Βαρέλα και λέει μου έλειψαν αυτές οι αντιδράσεις και σημειώνει την ημερομηνία 23 Δευτέρου
σημαντική ημερομηνία. Θα δούμε αν θα έχουμε παιχνίδι εκείνη την ημέρα. Γιατί να μην έχουμε? Εγώ έχω την εντύπωση, ας το πω και δημόσια, ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει ό,τι μπορεί και θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί ό,τι μπορεί για να μην μπει καν στο γήπεδο. Δηλαδή να μην φτάσει καν στο σημείο να υπάρξει ένας άλλος Όσκαρ Γκαρθία και να πέσει από ένα χαρτάκι στην κουκούλα, να πιάνει το άνω χείλος, το κάτω χείλος, το στόμα, το μάτι και να βγει με κολάρο το διαβαλγανικό. Να σου πω κάτι όμως. Το τελευταίο διάστημα ο ΠΑΟΚ είναι αυτός που έχει πιο έντονη δραστηριότητα καταγγελτική. Που βγάζει διαρροές, που βγάζει ανακοινώσεις, που ξεφωνίζει, που λέει απόφαση να την γράψει το νομικό τμήμα του Ολυμπιακού. Πάλι σήμερα έχει διαρροή. Χθες ο ΠΑΟΚ είναι αυτός που έχει πιο μεγάλη δραστηριότητα. Ναι, εγώ σου λέω, επειδή δόξα τω Θεώ έχω καταλάβει εδώ και 30 χρόνια το ποιος είναι ο Ολυμπιακός και το πώς σκέφτονται οι άνθρωποι του. Το να ποιος είναι ο Ολυμπιακός. Δεν σου λέω να γίνουν, που δεν θα γίνουν σκηνικά όπως έγινε στο Καραϊσκάκη, που εκδιώχθηκαν οι συνάδελφοι είτε της Θεσσαλονίκης είτε της Αθήνας, τους κλειδώσαν σε ένα δωμάτιο για να μην υπάρχει κάμερα στην άφιξη και έγινε προπυλακισμός της αποστολής κανονικά. Εννοείται πως αν γίνει κάτι τέτοιο δεν θα μπει καν στην Τούμπα Ολυμπιακός. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι τέτοιο. Θα πάρει πάει όλα τα μέτρα προκειμένου να μην έχει πρόβλημα ο Ολυμπιακός. Αλλά αν για παράδειγμα αυτό που έγινε πρόπερση και ήμουν μπροστά, που χωρίς να έχει άδεια να μπει στα ποδητήρια ο Βαγγέλης Μαρινάκης έχοντας απαγόρευση ενασχόληση με το ποδόσφαιρο, ήθελε να μπει τα ηλίκη και του απαγόρευσαν την είσοδο οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ και δεν υπήρχε το παραμικρό σπρώξιμο σε άνθρωπο του Ολυμπιακού. Αντίθετα, οι του Ολυμπιακού σπρώχναν τους αστυνομικούς. Αν γίνει ένα τέτοιο για παράδειγμα, ο Ολυμπιακός δεν θα μπει στο γήπεδο. Τους αριανούς αστυνομικούς. Δεν ξέρω. Γενικότερα η αστυνομική μπροστά στους μεγαμετόχους υπάρχει το βίντεο το θρυλικό με τον καπετάνιο. Αυτό που είναι που τον κάνει τον άλλο σκουπίδι και ο άλλος κοιτάει. Ο αστυνομικός αυτός που τον λέει μη μ' ακουμπάς ο Μαρινάκης και τέτοια είναι ένας εκ των δύο διδήμων. Δεν ξέρω τι τους είχα δει όταν είχα βγάλει ταυτότητα στο ΙΒ Χαριλάου, φίλε. Πριν από 30 χρόνια, Σούκι. Μαθητής γυμνασίου. Τι, ποιος ήρθε, τι, ποιος πού. Τίποτα δεν πειράζει. Ξεσπαθώνει ο Γιώργος Βασιλακόπουλος. Βασιλακόπουλος, αφού είναι στο Κώστα. Ξεσπαθώνει. Μεγάλε εννοεί ηλικία. Προκαλούν υπέραν κάθε λογικής ενέργειας της κυβέρνησης. Ναι, είναι χθεσινή αυτή η τοποθέτηση. Πέρα από κάθε λογικής. Σπίτι σου. Άντε, με τα εγγόνια. Έχει εγγόνια. Κώστα. Όχι. Να. Δεν ξέρω. Πόσο χρόνο είναι? Ο γιος του. Αυτός. 80. Με νέες ιδέες για τον μπάσκετ. Υποψήφιος για την νέο Κολιόλιος, Κώστα, το ξέρεις. Αυτό προωθείτε. Και κάτι άλλο προωθείτε. Παιδιά, καλό είναι να υπάρχουν πολλοί υποψηφοί για να μην λένε ότι τόσα χρόνια αυτός μόνος του και τα λοιπά. Πώς θα πάρουμε το γραφείο τύπου της ΕΠΟ, της ΕΟΚ στην Θεσσαλονίκη. Ορίστε. Αυτό έχει σημασία. Ποιος το έχει? Εμείς θα το πάρουμε. Το έχουμε ήδη. Να το ξαναπάρουμε. Πιο καλά, μόνιμα. Δεν έχει λεφτά. Δεν έχει λεφτά. Δεν έχει λεφτά, όχι. Για αυτούς έχει λεφτά. Εμείς δεν το κάνουμε για τα λεφτά έτσι κι αλλιώς. Το κάνουμε για τις ιδέες για τον μπάσκετ. Νομίζω ότι έπεισα μέχρι και εμένα. Μάλιστα. Έμενα να δεις την φάτσα του Στέρι όταν σε κοίταξε. Ωραία τα λες, Κώστα. Ο Λιόλιος, ο κύριος Λιόλιος, έχει πολύ καλές ιδέες για τον μπάσκετ προγραμματικά. Του Προμηθέα. Του Προμηθέα. Θα παίζουμε σε όλα τα γήπεδα με κλειστά τα φώτα. Αυτή γίνεται μέσα από διαφημιστικό γραφείο, μεγάλη διαφημιστική εταιρεία Χρήσατε της Αθήνας. Θα τη χαρακτήριζα λίγο, το έγραψα ήδη στο Facebook, μάπα. Καμπάνια, όχι ιδέες. Έτσι. Αλλά ο άνθρωπος έχει λεφτά και τα σκορπίζει. Εντάξει, τα δίνει. Καλά κάνει. Λοιπόν, δηλαδή ακόμη και το όνομα του site με W για να είναι ωμέγα στα ελληνικά, το δώσε πάσα. Για όσοι ξέρουν από. Εγώ, site. Αν ήμουν ο συγκεκριμένος Κώστα, θα έπαιρνα τον ΠΑΟΚ για να μεγαλοργήσω. Ναι. Και απορώ γιατί δεν το κάνει. Αν ήταν έξυπνος, θα έπαιρνα τον ΠΑΟΚ. Ευρωλίγκες, Final Four, Ευρωλίγκες, όλα. Για παιδάρα δική μου έχω. Δεν παίζω σε κρατικό γήπεδο. Βγάλετε πανό για να πάρετε το παλέ. Δεν πιστεύω ναι, το δημιουργικό. Δώστε μας το παλέ. Και μετά λέτε για το κρατικό. Και μετά λέτε για το κρατικό. Δεν ντρεπόμαστε εμείς που ζητάμε. Δεν ντρεπόμαστε εμείς που ζητάμε ισονομία και δεν ντρέπεστε εσείς που σας πλύνουν το ρεύμα, ναι, την ομαρχία. Σας χτίσαν γήπεδο και μας λες εμάς να ντραπούμε. Δηλαδή έμπειρα τη σάλα, θέλετε και το γήπεδο. Που πέρσι
σου έδωσε ο Καμένος τον περιβάλλοντα χώρο της Τούμπας που ανήκει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και λες να ντρεπόμαστε εμείς. Ναι, ναι, έχει δίκιο. Αυτό ακριβώς όμως είναι ακριβώς το μήνυμα που έλεγε ο φίλος πριν. Ποιο? Αυτό ακριβώς. Το ότι έχετε πάρει 400, παίρνει ο Άρης ο Ηρακλής 2 και λέτε ναι, ότι είναι σκάνδαλο τα 2 ναι, 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 και τα ισοσκελίζετε με τα 400. Εμείς δεν έχουμε πάρει ούτε 2. Σήμερα παίρνουμε τα 3. Κώστα, τελευταία. Εμείς βάλαμε γεννήτρια και μας κοροϊδεύουν. Μπράβο. Λοιπόν, και άλλους τους πληρώναν το ρεύμα τόσα χρόνια. Έτσι. Και κάναν τους παράγοντες και τους μάγκες. Στέργιο. Και θα κάνει τώρα συναυλία. Μου είπαν έχει μια συναυλία 8 Μαΐου. Συναυλιάρα είναι αυτή. Συναυλιάρα. Πού? Στο λίγο τσιμπημένα τα εισιτήρια που είδα γιατί με ενδιαφέρει. Για τον Κολομβιανό. Που θα πάρει και έσοδα ο ΠΑΟΚ τώρα με από αυτό. Έτσι, Κώστα. Γιατί δεν πάρει, ποιος θα πάρει ο Άρης. Κρατικό γήπεδο, ρε φίλε. Το χτίσε Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ανήκει. Πληρώνει ένφια. Δεν νομίζω. Γιατί αν πληρώνει και ένφια, δεν θα μπορεί να πάρει όχι τον Bobby Brown. Την νομή και χρήση, είπαμε. Την νομή και χρήση. Μα αυτό θέλει και ο Άρης για το πάλι. Την νομή και χρήση θέλει. Ό,τι πήρε εσύ να πάρει και ο Άρης. Ακριβώς το ίδιο. Έχει τη σάλα μια χαρά. Που έχω και τριπλάσιους τίτλους. Ο Άρης τι ζητάει τώρα. Νομή και χρήση του παλέ. Ό,τι έχει, ό,τι ακριβώς έχει δώσει στον ΠΑΟΚ. Ακριβώς. Μήπως ζητάει να μην πληρώνει. Απλά. Νομή και χρήση αυτό σημαίνει, Κώστα. Θα κάνει μια. Αυτό ακριβώς, Κώστα, θα γίνει. Τα ρεύματα ποιος θα τα πληρώνει. Άμα πάρεις νομή και χρήση και μέχρι ένα συγκεκριμένο ποσό, αναλαμβάνεις εσύ να. Αλλά είσαι τα έσοδα. Έλα δώσει κύριε. Κάνεις μια συναυλία εσύ. Φυσικά. Όχι την άλλη φορά. Έκανε. Το έδωσε ο άλλος το κουκουέ. Μπαίνω μέσα με το Χριστάκι στο παλέ και βλέπω ολοκόκκινες σημαίες παντού, ΚΚΕ και τα λοιπά. Και ο Άρης έκανε προπόνηση στο πανόραμα. Μισόλεπτο. Δεν πιστεύω να κατέβασαν τα λάβαρα. Αυτή τη στιγμή, η μπουτίκ, που είναι στο παλέ. Ναι. Πληρώνει ενίκιο. Ναι. Είναι μέσα στο τίμημα αυτό που δίνει ο Άρης το χρόνο. Σόλο, ναι. Μάλιστα. Άρα έχει το ίδιο, δεν είναι. Τι ζητάει δηλαδή, τι κερδίζει. Να κάνει 10 συναυλίες. Φίλε, όταν πάρει τη νομή και τη χρήση εσύ. Μάλιστα. Οποιαδήποτε εκμετάλλευση, πρέπει να τη γλιτώνει, ότι δεν πληρώνει πλέον εσύ. Πώς δεν πληρώνει, δεν κερδίζει. Μα δεν θα πληρώνει, δεν θα πληρώνει ενίκιο. Ενίκιο. Ο Άρης πληρώνει για τη χρήση. Ο ΠΑΟΚ δεν πληρώνει τίποτα τόσα χρόνια. Ρεύματα, και του πληρώναν και το ρεύμα. Απίστευτο. Το ρεύμα και το νερό και τα έξοδα σου τα πληρώνει. Αλλά θα μπορώ να κάνω μια συναυλία, να φέρω τον Ταλάρα και να πάρω έσοδα εγώ. Ό,τι κάνει ο ΠΑΟΚ. Που έρχεται ο Ρουβάς. Τη Μαρινέλα, φρε. Ποιον? Μαρινέλα. Τη θυμάστε, Μαρινέλα, μια χαρά. Τη θυμάστε. Με τον Γκάλι. Το Γιαννάκι. Το Φιλίππο και τα άλλα παιδιά. Όλοι αυτοί που σου στέλνουν μηνύματα. Μια γαφά! Ο Σούμποντς από τη γωνία του. Σούμποντς, τρει πόντου. Ο Μπατής είναι ο καλύτερο. Η μετάδοση του Μπατή είναι το καλύτερο. Να το βάλω. Ναι, βάλω το σπίτι σου μετά στο. Βάλω το τρίποντο του Χολόπουλου. Περίμενε. Με τον Μπατή, για να κλείσουμε. Την έχει ακούσει την περιγραφή. Την έβαζα με τον Μάριο πριν. Του Μπατή. Που προηγεί το ΠΑΟΚ. Αυτό κυρίες και κύριοι. Που βάζει και λέει. Ο ΠΑΟΚ σε μια πάρα πολύ μεγάλη νίκη. Γιαννάκης μειώνει στους 2 πόντους ο Άρης. Σέργιο τώρα δηλαδή. Κλέβει. Βάζει το τρίποντο. Βάζει το τρίποντο. Κρίνεται ένα ολόκληρο πρωτάθλημα. Και αντί να ουρλιάζει. Άκου λίγο. Αντί να ουρλιάζει, λέει ο Μπατής. Αυτό κυρίες και κύριοι είναι η ομορφιά του αθλήματος. Από μένα γεια σας. Ρεσιμπατή. Μετά Δευτέρα. Συναυλιάρα πάντως 8 Μαΐου. Έμεινε όντως... για πάντα στην ιστορία. Κοίτα, καίγεται το σπίτι, ρε, είναι δυνατόν. Λοιπόν, να δεν κλείστε, φεύγουμε. Παντρεύτηκε μετά την κόρη του Παπαϊωάννου. Συμφωνική των Queen. Μια μεγάλη συναυλία. Τελικά η συναυλία ποια είναι, δεν μας είπε. Αυτή. Συμφωνική αυτή που λέει. Είναι, φίλε, 8 Μαΐου. Τι είναι αυτό. Μια πολύ μεγάλη παράσταση. Ουσιαστικά είναι ροκ και όπερα μαζί, ορχήστρα κτλ. Τα έσοδα που πάνε. Τα έσοδα πάνε φαντάζομαι στο ίδρυμα των Queen. Στα παιδιά που τα παίζουν και θα πάρει και ο ΠΑΟΚ. Στο κάποια χρήματα. Αυτό ακριβώς. Για τις φορές που θα γίνουν, για τα ρεύματα κτλ. Σκέψου Κώστα στο τι γίνεται επί 30 χρόνια. Δηλαδή. Στο Queen. Εκεί που γνώρισε την. Ναι, εκεί. Με πήγε στο Queen. Λοιπόν, με τέλος, πήγε. Τέλος. Και έπαθα πλάκα. Τέλος, έχουμε να πούμε τόσα τώρα. Όξο! Τα παραπέντε γίνεται λοιπόν, ο ίστρος. Αύριο πάλι, λίγα λεπτάκια μετά τις 12. Θα λείπω αύριο. 7 η ώρα, Άρης Ατρόμητος. Σάβα Παντελίδη. Τώρα είναι η κυρία σου. Όρκος Νίκης. Σε πετάξανε μόνο πρόκριση. Έχεις να αποδείξεις πράγματα. Με φαρετήθηκε. Σκοτώ που φάδανε πάλι. Τον περιμένουν το Σάβα Παντελίδη κάποιοι παίκτες του Άρη, είναι αλήθεια. Στα Μπελούκα θα σε πάω, στα Μπελούκα.